Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Τέρα Ινκόγνητα, άλλο ένα Σάββατο μαζί. Βροχερό, ελπίζουμε βεβαίως ο καιρός να βελτιωθεί αυτές τις μέρες, γιατί θα αντιμετωπίσουμε και προβλήματα και με το πετρέλαιο, αλλά και αν πάμε πιο κοντά στις γιορτές, σίγουρα τα προβλήματα θα γίνουν ακόμη πιο έντονα στα οικονομικά μας. Απέναντι λοιπόν στην οικονομική κρίση που όλοι βιώνουμε, έχουμε ένα ζήτημα το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ακόμη προδημιουργίες του ελληνικού έθνους, ήταν υπαρκτό. Μιλάμε για τους Έλληνες ευεργέτες. Άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν τον οβολό τους, προσέφεραν τα πάντα από την περιουσία τους, μόνο και μόνο για να βοηθήσουν και να στηρίξουν αυτή την χώρα, την Ελλάδα. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί προσέφεραν τα πάντα, το όνομά τους πολλές φορές αναγνωρίστηκε και σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να περιστοιχιζόμαστε από διάφορα κτίρια, κληροδοτήματα, καθώς επίσης και να παίρνουμε βοήθεια χρηματική σε ορισμένα κοινοφελή έργα, σκοπούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για το κοινωνικό σύνολο. Υπάρχουν και οι σύγχρονοι όμως ευεργέτες. Άνθρωποι και ιδρύματα τα οποία προσφέρουν καθημερινά χρήματα και βοήθεια σε ανθρώπους, σε πληθυσμιακές ομάδες και σε εκείνους που χρειάζονται πραγματικά την οικονομική στήριξη για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Οι περισσότεροι από αυτούς προσπαθούν, και είναι προς τιμή τους αυτό το πράγμα, να κινούνται σε έναν χώρο αφανή, να μην εμφανίζουν δηλαδή τη βοήθεια την οποία προσφέρουν, και αυτό κυρίως γιατί δεν θέλουν να προκαλούν. Ωστόσο, η βοήθειά τους είναι υπαρκτή. Το απόψινό μας λοιπόν θέμα έχει να κάνει με αυτούς τους ανθρώπους και τα ιδρύματα που προσφέρουν πραγματικά μια βοήθεια, μια στήριξη, ειδικά σε μια περίοδο σαν και αυτή που περνάμε σήμερα. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Κληροδοτήματα τα οποία πραγματικά μας εξοργίζουν γιατί παραμένουν θαμμένο σκοτάδι. Το κράτος, με το δικό του τρόπο, με το σύστημα το οποίο εφαρμόζει, δεν καταφέρει να τα καταγράψει. Με αποτέλεσμα κληροδοτήματα τα οποία φτάνουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ παρακαλώ να είναι εκεί θαμμένα και να μην είναι εκμεταλλεύσιμα σε μια τέτοια περίοδο. Μιλάμε για 12.000 τέτοιες περιπτώσεις, εκ των οποίων μόνο περίπου οι 3.000 έχουν καταγραφεί. Και κάθε χρόνο 20 μόνο από αυτές καταγράφονται και αναλύονται. Σκεφτείτε δηλαδή αν κάνει κανείς τον υπολογισμό ότι 12.000 δια των 20 που καταγράφονται κάθε χρόνο θέλουμε περίπου 300 χρόνια για να ξεκαθαρίσουμε και να εκμεταλλευτούμε τα κληροδοτήματα αυτά. Θα δούμε λοιπόν ποιο είναι το παρασκήνιο των κληροδοτημάτων, τι μπορεί να γίνει και από πού μπορούν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, φοιτητές που έχουν περάσει στα πανεπιστήμια και δεν μπορούν να πάνε σε μια άλλη πόλη να σπουδάσουν, να πάρουν από τα κληροδοτήματα αυτά χωρίς να επιβαρυνθεί καθόλου ο κρατικός προϋπολογισμός. Τα θέματα λοιπόν αυτά θα τα συζητήσουμε απόψε συντροφιά με τρεις εξαιρετικούς καλεσμένους. Να ξεκινήσω από δεξιά μου πρώτα απ' όλα από τον κύριο Λέανδρο Ρακιτζή, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κύριε Ρακιτζή. Δίπλα ακριβώς είναι ο κύριος Ανάσος Δημητρόπουλος, ο οποίος είναι δικηγόρος και πρόεδρος της εταιρείας Ελλήνων Ευεργετών. Καλησπέρα. Κάνατε και μια εξαιρετική εκδήλωση στο Μνημείο Μουσείο Ακρόπολης, όπου την Τετάρτη. Με το συντονισμό σας, βέβαια, σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ήταν χαρά μου και με τα χαρά να προσφέρω και άλλες και την παρουσία μου όπου και είναι δυνατό για κοινοφελείς σκοπούς. Και δίπλα ακριβώς ο δικηγόρος αλλά και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπηρετικών Σωματείων, ο κύριος Μαρτσέκης. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, για όλους εσάς μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα τα οποία βλέπετε τώρα, να στέλνετε τα email για τις δικές σας παρεμβάσεις στην εκπομπή. Και όσοι βεβαίως ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τα κληροδοτήματα, ποια κατάσταση επικρατεί, από πού μπορείτε να λάβετε κάποια χρήματα ή κάποια στήριξη για έναν οργανισμό ή για κάποιο δικό σας πρόσωπο το οποίο έχει ένα πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα, αλλά μόνο για κοινοφελείς σκοπούς, ελπίζουμε τα ερωτήματα αυτά να απαντηθούν απόψε εδώ πέρα με τους προσκεκλημένους. Και να σας πω επίσης ότι είχαμε τη δυνατότητα την Τετάρτη που πέρασε, ήταν η Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού. Μια ημέρα εθελοντισμού η οποία ορίστηκε από τον ΟΗΕ το 1985 προκειμένου να τιμώνται τα πρόσωπα, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι προσφέρουν την εθελοντική τους βοήθεια απέναντι σε ανθρώπους και ιδρύματα. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της ημέρας έγινε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης με την παρουσία βεβαίως και την πρωτοβουλία της Εταιρείας Ελλήνων Ευεργετών από την οποία θα σας δείξουμε και αποσπάσματα. Πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς γινόταν στο παρελθόν με τους ευεργέτες και τι γίνεται σήμερα και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν τα πάντα για να μπορέσει αυτή η χώρα να στηριχτεί. Πάμε. Το επίθετο ευεργέτης το συναντάμε από την αρχαιότητα.
Οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν έτσι τους θεούς που τους βοηθούσαν. Ευεργέτες θεοί ήταν ως επιτοπλίστων ο Απόλλωνας και ο Διόνυσος. Κατά τους αρχαίους χρόνους, ο Ευεργέτης ήταν και τιμητικός τίτλος. Οι διάφορες ελληνικές πόλεις ονόμαζαν τιμητικά Ευεργέτη κάποιον ξένο πολίτη και ειδικότερα ηγεμόνες ή ολόκληρες κοινότητες για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους. Άξια μνήμης και ξεχωριστή σημασίας ήταν τα έργα των ευεργετών και κατά την τουρκοκρατία. Η συμβολή τους στην επιβίωση του γένους, στην πνευματική αναγέννηση και την πολιτική του αποκατάσταση ήταν αποφασιστική. Οι ευεργέτες σε αυτές τις κρίσιμες για το έθνος εποχές άνοιξαν τον ασκό του χρήματος και έτσι βοήθησαν τους δασκάλους του γένους να ανοίξουν τον ασκό του πνεύματος. Η ευεργεσία αποτελεί έμπρακτη εκδήλωση συμπόνιας και ευσπλαχνίας προς τον συνάνθρωπο, χωρίς την προσδοκία ανταλλαγμάτων. Κίνητρο μπορεί να είναι επίσης και η μεγάλη αγάπη προς τον τόπο καταγωγής του ευεργέτη, που πολλές φορές, αν ανατρέξουμε στην ιστορία, βλέπουμε ότι τον στερούνταν γιατί αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν. Έτσι, με την επιστροφή στην πατρίδα, αποφάσισαν να προσφέρουν μεγάλο μέρος του πλούτου τους, όπως οι Ζωσιμάδες, οι αδερφοί Ριζάρη, ο Ζάπας, ο Στουρνάρης, ο Αβέροφ, ο Συγκρός, ο Μπενάκης, αλλά και νεότεροι σαν τον Ευγενίδη, Νιάρχο, ο Νάση και άλλους. Μία μακρά ιστορία ιδιαίτερων προσωπικότητων που άφησαν ανεξίτηλα τα έργα και το όνομά τους στο πέρασμα των χρόνων. Περνώντας τις δεκαετίες, βλέπουμε αυτές τις πράξεις ανιδιοτελούς αγάπης και προσφοράς να παίρνουν τη μορφή πολύτιμων υπηρεσιών και να θεσμοθετούνται. Έτσι, οι ευεργέτες μπορούσαν να προσφέρουν την αγάπη τους σε διάφορους τομείς της ζωής μας, με κύριο τομέα την παιδεία και την υγεία. Οι σύγχρονοι Έλληνες δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλη η καλέσθητη Αθήνα κοσμείται με κτίρια που αποτελούν δωρεές ευεργετών, το δε κόστος της ανέργειασής τους σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να ξεπερνούσε τον τότε προϋπολογισμό του κράτους. Η προσφυγή της εκάστοτε διοίκησης στους Έλληνες πλούσιους ομογενείς αποτελούσε μια πάγια τακτική, αλλά και οι ευεργέτες από τη μεριά τους θεωρούσαν υποχρέωσή τους την βοήθεια προς την πατρίδα με κάθε τρόπο. Έτσι, μαγευτικά οικοδομήματα κοσμήματα στολίζουν την Αθήνα, όπως αυτά της Βαλιάνιου Εθνικής Βιβλιοθήκης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ακαδημίας Αθηνών, το Ιστορικό Κτίριο Αβέροφ, κεντρικό κτίσμα στο συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Μουσείο Μπενάκη. Πολλές φορές αμφισβητήθηκαν οι σκοποί των ευεργετών, όπως στην περίπτωση του Συγκρού, αλλά όπως και να έχει, ανεξάρτητα με την ιδιοτέλεια που μπορεί να υποκρύπτεται πίσω από κάθε ευεργεσία, δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε την Αθήνα χωρίς τα κτίρια που προαναφέραμε ή νέα κτίρια που την κοσμούν, όπως το Μέγαρο Μουσικής, το Ευγενίδιο, το Ωνάσιο, την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ωνασίου, το Παπαγεωργείο στη Θεσσαλονίκη και τόσα άλλα. Σε λίγα χρόνια θα έχουν αποπερατωθεί και νέα οικοδομήματα, όπως η νέα Εθνική Βιβλιοθήκη, αλλά και η νέα Λυρική Σκηνή, που ετοιμάζονται με δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου. Σε μια Ελλάδα πτωχευμένη, με το μέλλον της να διαγράφεται ζωφερό, έρχεται ξανά στο προσκήνιο η σημασία και ο ρόλος που μπορεί να ξαναπαίξει η ευεργεσία. Αν και η διαχωριστική γραμμή ευεργεσίας και επιχειρηματικότητας είναι πολύ λεπτή, σχεδόν αόρατη σε μερικές περιπτώσεις, με πολλούς σύγχρονους ευεργέτες να ζητούν φοροαπαλλαγές και πολλή προβολή, αυτό που μπορούμε με σιγουριά να ισχυριστούμε είναι ότι αν κινούνται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, τότε θα μείνει στα παιδιά μας μια γεύση από πρόοδο και πολιτισμό. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι προσέφεραν τον οβολό τους, προσέφεραν ολόκληρη την περιουσία τους και σήμερα καταφέρνουμε να έχουμε στα χέρια μας αυτά τα περίλαβρα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες και όχι μόνο. Μιλάμε βεβαίως για τον Τωσίτσα, για τον Αβέροφ, για τον Ζάπα. Άνθρωποι κυρίως οι οποίοι προέρχονται από την Ήπειρο και αυτό βεβαίως τιμάει όλη την περιοχή, αλλά και ευεργέτες από ολόκληρο τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Ένα πρώτο σχόλιο θέλω, κύριε Δημητρόπουλε, από εσάς. Καταρχήν, πρόεδρος της εταιρείας Ελλήνων Ευεργετών.
Γιατί αυτή η δημιουργία μιας εταιρείας για τους Έλληνες ευεργέτες, τι θα εξυπηρετούσε? Ακολουθεί την χωρία των επιστημονικών εταιριών που μελετούν, ερευνούν. Των επιστημονικών εταιριών. Mm-hmm. Δηλαδή το διακύβευμα είναι η ευεργεσία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, η ιστορική διαδρομή. Είναι η μελέτη, η έρευνα, η ανάδειξη και η προβολή του θεσμού της ευεργεσίας, μιας ελληνικής αξίας όπως και η δημοκρατία, δημοκρατία και χωργία, κλασικός αιώνας, το πρότυπο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι στους χαλεπούς καιρούς που διάγουμε η ανάδειξη αυτού του αρχετύπου και αυτού του προτύπου είναι το νουκάνε. Θέλω να σας ρωτήσω, στο θέμα που παρακολουθήσαμε γίνεται λόγος για τους σύγχρονους ευεργέτες, εκτός από τους παλαιούς, οι οποίοι βεβαίως έχουν αφήσει σκληροδοτήματα. Οι σύγχρονοι ευεργέτες, με την επαφή που έχετε αποκτήσει, βλέπετε να αυξάνονται ή να μειώνονται όσο ο καιρός, αν θέλετε, μας πρόχνει σε μια οικονομική δυσπραγία? Φρονώ ότι η ευεργεσία συνάδει με τον Έλληνα άνθρωπο. Πιστεύω ότι το αρχέτυπο ήταν στην αρχαία Αθήνα οι πλουσιότεροι να συμμετέχουν στα κοινά, δηλαδή από το να ασχολούνται με τα του οίκου τους, να ιδιωτεύουν, mm-hmm. με το συμμετοχή στα κοινά, δηλαδή μετήχαν σε ευεργεσίες όσον αφορά έργα ποιείας, τριριαρχίας, γενική άμυνα, χορηγίας, θέματα πολιτισμού. Και φρονώ ότι αυτό το αρχέτυπο τότε ήταν υποχρεωτικό, αλλά πάντα εθελοντής επιβραβεύεται κατά το μείζον. Αρκεί να σας πω ότι ο Περικλής αναδείχθη στα κοινά μέσα από μια χορηγία για τις πέρσες του Εσκύλου. Mm. Φρονώ σήμερα, με τη διάσταση στη Δύση της πρωτοβουλίας του Bill Gates και του Buffett, των 57 δισεκατομμυρίουχων, που ο τελευταίος τον Ζούτεμπεργκ μέσα από το Facebook για την δίκτυα, ένας επιφανής δισεκατομμυρίουχος, που διαθέτει το 50% της περιουσίας του για αντιμετώπιση της κρίσης αξιών και οικονομιών και μάλιστα στην υγεία. Αυτό όμως είναι δύναμη. Ναι, αυτό. Αλλά φοβόμαστε ότι η κρίση είναι παγκόσμια και νομίζω ότι σε τοπικό επίπεδο πραγματικά υπάρχουν επιφανείς ευεργέτες οι οποίοι λειτουργούν με αθόρυβη αποτελεσματικότητα και πρέπει να το αναδεικνύουμε αυτό το έργο, είτε από ένα απλό εθελοντή που ο εθελοντισμός είναι η καρδιά της ευεργεσίας, είτε από ένα μεγάλο εθνικό ευεργέτη που ακολουθούν τη χωρία. Δηλαδή, φέτος έχουμε τη μνήμη των 10 χρόνων από την απώλεια του μεγάλου ευεργέτη του Ιωάννη Λάτσι. Πιστεύω ότι το Ίδρυμα Νιάχρος, όπως προαναφέρατε, που κάνει τα δύο αυτά μεγάλα δημιουργήματα που είναι η Λυρική Σκηνή και η Εθνική Βιβλιοθήκη, νομίζω ότι αυτό το πρότυπο, είτε το Ίδρυμα Ανάση με το Καρχιδιωτικό Κέντρο, είτε το Ίδρυμα Μποτοσάκη. Αυτά είναι τα γνωστά λίγο. Ναι, αυτά όμως μπορούν να λειτουργούν πιλωτικά ως πρότυπο για τα επόμενα ιδρύματα. Σαν και, παράδειγμα προς μίμηση. Σαφέστατα. Και αυτό όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Δηλαδή θα πρέπει να το αναδείξουμε μέσα από μια δικτύωση των διακεκριμένων ευεργετών και των επιφανών ευεργετών ελληνικής καταγωγής στη διασπορά μας. Που πάντα ανεδείχθηκε η ευεργεσία στον έντιμο ελληνισμό καταρχήν, στην Αλεξάνδρεια, στον παρεξήνιο ελληνισμό το 18ο και 19ο αιώνα. Αλλά τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί ευεργέτες στο μείζον ελληνισμό, στη διασπορά. Και θεωρώ ότι εν δυνάμει ο επενδυτής στη Μητρόπολη, με μια επένδυση στην Ελλάδα, όπως ήταν ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, που προσπάθησε να σκοτώσει το τέρας της γραφειοκρατίας επί 20 χρόνια, να κάνει τη μεγάλη επένδυση στον Κώστα Ναβαρίνο. Αυτό είναι το πρότυπο, ένας άνθρωπος που έδωσε το άπαν του για να βοηθήσει τη Μητρόπολη. Βέβαια, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και τελικά το έργο πραγματοποιήθηκε μετά το θάνατο. Μα γι' αυτό και εμείς προτείνουμε να γίνει ένα διεθνές βραβείο Βασίλης Κωνσταντακόπουλος που να είναι πραγματικά μια μίμηση για αιωνίοι επενδυτές στην Ελλάδα που ξεπερνούν, δηλαδή μπορεί να μην έχουν απόδοση οικονομικά όπως θα είχαν σε μια επένδυση σε μια χώρα που έχει φορολογικό παράδεισο, παρά το να το κάνουν στην Ελλάδα με τη διάσταση όμως να προσφέρουν στην πατρίδα. Γιατί είναι το φαινόμενο του εθνοευεργετισμού. Ναι. Όπως είχαμε την ταινία του Βαρβάκη που διέθεσε όλη την περιουσία του για τις ανάγκες της ανασύνδεσης του ελληνικού κράτους. Έχουμε να σας πω βεβαίως ότι σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μια συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κύριος Γιάννης Μαραγδής σχετικά με ταινία για τον μέγα εθνικό ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη. Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι. Εκεί αποκαλύπτει πάρα πολλά πράγματα και μιλάει βεβαίως και για εκείνους οι οποίοι του επιτέθηκαν με βάση την ταινία. Αλλά πολύ δε περισσότερο στο θέμα της ευεργεσίας και στον θεσμό του ευεργέτη. Αυτού δηλαδή που προσφέρει ανιδιωτελώς. Η λέξη ανιδιωτέλεια στην προκειμένη περίπτωση είναι η λέξη κλειδί. Η ταινία γυρίστηκε στον Κώστα Ναβαρίνο και μάλιστα ο γιος του καπιτάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλος, ο Αχιλλέας, ήταν από τους βασικούς χορηγούς της ταινίας. Μάλιστα. Κύριε Ακετζή, είπε ο κύριος Δημητρόπουλος προηγουμένως ότι υπάρχουν οι ευεργέτες, κυρίως από το εξωτερικό. Της μείζωνας διασποράς. Εγώ θέλω να ρωτήσω, το κράτος μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες εκείνες ώστε κάποιος να γίνει ευεργέτης και να μην του πάρουν το κεφάλι? Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Οι ευεργέτες προσπάθησαν να κάνουν ευεργεσίες και έχουν απογοητευτεί. Αντιμετωπίζουν την γραφειοκρατία, αντιμετωπίζουν
μια αδιαφορία και το κυριότερο βλέπουν ότι δεν έχει μέλλον η ευεργεσία τους. Δηλαδή βλέπουν τα κερδοτήματα να φθήνουν, τα ιδρύματα που κάνουν σε λίγο να καταντούν απλώς μόνο το όνομα. Αυτό τους αποθαρρύνει. Λοιπόν, οι φοροαπαλλαγές. Οι φορολογίες έχουν καταργηθεί από φοροαπαλλαγές πάνω των χωριών. Για να μπορέσουμε λοιπόν να τους ενθαρρύνουμε, πρέπει να φτιάξουμε την γραφειοκρατία, να κάνουμε πάρα πολύ απλουστέρα την ίδρυση ιδρυμάτων. Δεν μπορεί να όλα που θέλει να διαθέσει περιουσιακά ένα ίδρυμα να ταλαιπωρείται, να προσπαθεί να τρέχει στα υπουργεία για να μπορέσει να του επιτρέψει το κράτος να κάνει μια ευεργεσία. Το τι θα κάνει ουσιαστικά με τα χρήματά του, έτσι. Θα κάνει τα χρήματά του. Σε αυτό η δημόσια διοίκηση δεν έχει λόγο. Εκεί προσπαθούμε να διευκολύνουμε τις διαδικασίες. Αλλά έχουμε προσκολήσει σε ορισμένα πράγματα. Ζητάμε αναμόρφωση του αναγκαστικού νόμου που διέπει ή του νόμου που διέπει, του κώδικα περί κοινοφελών ιδρυμάτων. Αυτό ακόμα δεν έχει ψηφιστεί. Έχουμε τρία προσχέδια και ακόμα βρίσκονται στα συρτάρια των Υπουργείων. Τρία προσχέδια και μάλιστα που δεν γίνανε τον τελευταίο χρόνο, αλλά έχουν πολύ αυτό μεγάλη ιστορία. 4. Κύριε Ματσέκη, πόσα χρόνια έχουμε με τα σχέδια νόμου, ξέρετε? Τα κτηροδοτήματα διέπονται από ένα νόμο ο οποίος σχολιάζεται ότι είναι ένας από τους αρτιότερους νόμους που θέσπισε το ελληνικό κράτος και επί 60-70 χρόνια λειτουργεί με αρτιότητα, όπως επιγραμματικά το αναγράφει και το τελευταίο σχέδιο που υπάρχει, το σχέδιο δηλαδή των εθνικών κτηροδοτημάτων. Χρήζει όμως βελτιώσεων και αναπροσαρμογών ώστε να γίνει πιο ευέλικτο στην διακίνηση, στη διαχείριση των κτηροδοτημάτων. Και πράγματι το 2004 ευτύχησε η Ελλάδα να έχει έναν κώδικα, ένα τελικό σχέδιο κώδικα εθνικών κτηροδοτημάτων, κατατέθηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα και στη Βουλή επίσης προκειμένου να γίνει νόμος του κράτους. Λόγω πολιτικών μεταβολών το σχέδιο αυτό δεν έγινε νόμος του κράτους. Όπως συνηθίζεται όμως στην Ελλάδα, ένα άρτιο τελικό σχέδιο που είχε γίνει από δύο εξέχοντες νομικούς που ήταν επικεφαλής, δηλαδή τον κύριο Ράντο του Συμβουλίου της Επικρατείας, νυν αντιπρόεδρο, τότε σύμβουλο, και τον κύριο Ρωμίλο Κεδίκογλου, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Αριουπάγου τότε, ναι, έκαναν ένα υπέροχο σχέδιο. Αυτό όπως συνηθίζεται στην Ελλάδα, αντί να πάει προς τη Βουλή για να κυρωθεί και να γίνει νόμος του κράτους, έπρεπε να γίνει μια καινούργια επιτροπή, να αρχίσει πάλι από την αρχή. Μείνετε σε αυτό το κομμάτι, γιατί θα συζητήσουμε συγκεκριμένα για τα ζητήματα των κληροδοτημάτων και το πού πηγαίνουμε με την νομοθεσία. Στο μεταξύ όμως θέλω να περάσουμε να δούμε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση που πιστεύω ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες πρέπει να πάρουν και άλλες οργανώσεις, εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Να δούμε τι ακριβώς έγινε στο νέο Μουσείο Ακρόπολης την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου, εκεί όπου στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντισμού βρεβεύτηκαν ορισμένοι άνθρωποι και ιδρύματα για την προσφορά τους στον εθελοντισμό. Να το δούμε. Σε μια πανηγυρική εκδήλωση στο νέο Μουσείο Ακρόπολης την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου, η Εταιρεία Ελλήνων Ευεργετών βράβευσε για την προσφορά τους πλήθος μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας Εθελοντισμού. Ο πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Ευεργετών, κύριος Ανάστος Δημητρόπουλος, επεσήμανε τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς και κάλεσε τους πάντες να γίνουν κοινωνοί σε μια περίοδο όχι μόνο οικονομικής κρίσης, αλλά κυρίως κρίσης αξιών και θεσμών. Σήμερα στην Παγκόσμια Μέρα Εθελοντισμού, που έχει θεσπίσει ο ΙΕ από το 1984, επιλέξαμε αυτό το χώρο για να μιλήσουμε για το περίσταμα καρδιάς, για να μιλήσουμε για τους δημόσιους λειτουργούς, τους πολίτες οπλίτες των Αθηνών, της κλασικής Ελλάδος, που διαμέσου του ρωμαϊκού προτύπου των πατρώνων, του προτύπου των φιλανθρωπικών συστήτων στο Βυζάντιο, του προτύπου των Μεκκινών στην αναγέννηση, του προτύπου των Εθνοευεργετών στην ανασύρση του ελληνικού κράτους με τη Φιλική Εταιρεία και το πρότυπο μετά την κλασική καταστροφή του μείζονος ελληνισμού και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο των διαστάσεων που η Ομογένεια συνέβαλε τα μάνα στην ανάταξη της Μητροπόλεως. Μεταξύ άλλων, αναδείχθηκε η σημασία του ρόλου της ευεργεσίας με χαρακτηριστική τη μορφή του Ιωάννη Δομπόλη, ευεργέτη από την Ήπειρο.
Ο ομιλητής, κύριος Σπύρος Εργολάβος, τόνισε τη διαφορά της προσφοράς των πολιτικών προσώπων της εποχής του Ιωάννη τον Πόλη με τους σημερινούς πολιτικούς. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής δραστηριότητας εκδηλώνεται μαζί με τον εθελοντισμό και άλλη μια μεγάλη αρετή, η αρετή του ευεργετισμού, η οποία πρόσφερε άπλετο φως και εξακολουθεί ακόμη να προσφέρει στην ανθρωπότητα. Έτσι αναδείχθηκαν οι μεγάλοι εθνικοί μας ευεργέτες, κύριοι εκπρόσωποι του παγκόσμιου ελληνισμού, με ιδεατό πρότυπο εθελοντικής δράσης και εθνικής προσφοράς, το μεγάλο ηπειρώτη ευεργέτη, άγνωστο δυστυχώς μέχρι σήμερα στους πολλούς, τον Ιωάννη τον Πόλη. Στην εκδήλωση έδωσε το παρόν πλήθος κόσμου, ιδιαίτερη όμως ήταν η παρουσία των μαθητών του πρώτου λυκείου Κηφισιάς που βραβεύτηκαν για την εθελοντική τους δράση υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας κυρίας Γκίκα. Θεωρώ ότι για να είσαι σωστός εκπαιδευτικός δεν αρκεί να περιοριστεί στο ρόλο του εκπαιδευτή, γιατί τελικά αυτό καταλήγουμε να κάνουμε στην τάξη. Καταλήγουμε στη δουλειά μας να γινόμαστε εκπαιδευτές πάνω σε ένα αντικείμενο. Και ξεχνάμε, αφήνουμε πίσω τον ρόλο του παιδαγωγού, που είναι ο σημαντικότερος. Γιατί είναι αυτός ο ρόλος που πράγματι χτίζει αληθινούς ανθρώπους, σωστές οικογένειες, δημιουργικές κοινωνίες. Η καριέρα και η δουλειά ξέρουμε όλοι ότι από μόνα τους δεν αρκετά να μας δώσουν ευτυχία και ισορροπία. Την εκδήλωση συνόδευσε μουσικά με τα μοναδικά ακούσματα από αρχαία ελληνική άρπα ο Απολλώνιος Μιχάλης Καραβασίλης. Λοιπόν, στην εκδήλωση αυτή, όπως προαναφέραμε, παραβρέθηκε πάρα πολλοί κόσμος και ήταν ιδιαίτερη προσφορά ακριβώς των νέων παιδιών του πρώτου Λυκείου Κηφισιάς. Μακάρι να βρεθούν μιμητές, είτε σαν την πρωτοβουλία που ανέλαβε η εκπαιδευτικός κυρία Γκίκα και προέτρεψε μάλλον τα παιδιά να γίνουν αυτοί εθελοντές, είτε αντίστοιχες τέτοιες πρωτοβουλίες να ληφθούν και από μικρότερα παιδιά και ηλικίες που είναι σχολείο, στο δημοτικό ή οπουδήποτε αλλού. Ένα πρώτο σχόλιο βεβαίως για την εκδήλωση αυτή από εσάς και Δημητρόπουλο, να πάμε μετά στις διαφημίσεις. Φρονώ ότι 5 Δεκεμβρίου, όπως είπαμε, ο εθελοντισμός είναι η καρδιά της ευεργεσίας. Φέτος θεσπίσαμε το θεσμό του πρεσβευτή του εθελοντισμού, που θα ανακηρύσσονται και θα αναγνωρίζονται εθελοντές που με περίσσομα καρδιά συνδράμουν σε έργα κοινωνικής πρόνοιας, ευπηρίας ή ακόμα και στην πολιτιστική χορηγία. Όπως είδαμε, υπήρξε βραβείο στο σύνδεσμο φίλων της Αρχαίας Ελλήνικης πάνω στη διάσταση της πολιτιστικής χορηγίας. Και σαφέστατα ανεδείχθηκε το θέμα των ομογενών εθελοντών στη συμβολή τους στους εθνικούς αγώνες. Και φρονώ ότι και ο φιλελληνισμός ήταν μια διάσταση που δώσαμε, που έχει να κάνει με το διακύδευμα της ευεργεσίας προς όμορος και προς την κλασική αρχαιότητα και προς το πρότυπο του Homo Hellenicus. Θεωρώ ότι η ιδιώδη σύνδεξη μεταξύ του Homo Economicus και του Homo Ethicus μας δίνει τον ευεργέτη άνθρωπο, που νομίζω ότι στις διαστάσεις του εισβίου της οικονομικής κρίσης που διάγουμε είναι μια απάντηση στην προστατική ηθική καπιταλισμού, που σου λέει πρώτα να είσαι πλούσιος και μετά να δίνεις προς τα κοινά. Φρονώ ότι το πρότυπο που πρέπει να δίνουμε είναι ότι ο πλούτος χάνεται, η δόξα μένει. Και αυτό είναι και ουσιαστικά το σύμβολο που έδειξε στο διάβα της ιστορίας η εθνοευεργεσία. Πάντως, επειδή παίρνουν τηλέφωνο κάποιοι φίλοι της εκπομπής και ρωτάνε άλλο επιχειρηματικότητα και άλλο ευεργεσία, είναι νομίζω ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το διευκρινίσουμε. Και βεβαίως έχει γίνει ένα σχόλιο και για την επένδυση στην πύλο του κ. Κωνσταντακόπουλου. Σε ό,τι αφορά το Κώστα Ναβαρίνο. Γιατί προηγουμένως αναφερθήκατε σε αυτόν ως ευεργέτη και όχι ως επενδυτή. Είναι βεβαίως μια επένδυση. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Όταν όμως 1000 άτομα από τη Μεσσηνία εργάζονται, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό προσφέρει στην τοπική κοινωνία τα μάλα. Παραμένει όμως μια επένδυση εξ αρχής και μετά μπορεί να το δεις κανείς. Με οικολογικές διαστάσεις και με διαστάσεις σε όλη τη Μεσόγειο. Mm-hmm. Δηλαδή μια επένδυση που μας αναδεικνύει τον τουρισμό, που είναι η βαριά μας βιομηχανία και φρονώ ότι είναι σωστή κατεύθυνση. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε. Το ίδιο έκανε το Αβέροφ, δηλαδή με το θορυκτό Αβέροφ. Ή με την Αν συγκρίνουμε τώρα το θορυκτό που συγκρίνεται με το ξενοδοχείο, δεν έχει νομίζω κάποια σχέση.
Εντάξει, φρονώ ότι στο διάβα της ιστορίας μπορεί να λειτουργήσει. Μπορεί συνήθως ουδής προφήτης στον τόπο του. Αντιλαμβάνεστε ότι το τοπικισμός μας χάνει το οικουμενικό όραμα. Δηλαδή αυτό που ζητούμε εμείς είναι η αναζήτηση νέων ευεργετών. Και για να αναζήτηση νέων ευεργετών πρέπει να υπάρξει ειδική οικονομική ζώνη για τους ομογενείς επενδυτές στην Ελλάδα και όχι να ζητούν οι φίλοι μας οι Γερμανοί ειδική οικονομική ζώνη για την Πελοπόννησο, για το πρόγραμμα Ήλιος. Φρονώ δηλαδή ότι, μια άλλη ιστορία. Φρονώ ότι επειδή στο μείζον ελληνισμό βρίσκονται οι ενδυνάμοι ευεργέτες, θα πρέπει το ελληνικό κράτος να προστρέξει αυτές τις αντιλήψεις. Λοιπόν, πάμε αμέσως τώρα σε διαφημίσεις, γιατί θα επανέλθουμε εδώ πέρα με τα κληροδοτήματα αυτά που παραμένουν σκοτάδι και όλοι μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη για να μπορέσουν και να επιβιώσουν αλλά και να προχωρήσουν στην επιστημονική του ζωή. Πάμε. Συζητάμε λοιπόν απόψε για το θέμα, το θεσμό των ευεργετών, την σύγχρονη ευεργεσία, αλλά πολύ δε περισσότερο για το τι γίνεται με αυτά τα ευεργετήματα, τα οποία ενώ έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους, κυριολεκτικά μένουν στο σκοτάδι και δεν τα εκμεταλλεύεται κανείς ορθά για να μπορέσουν να υποφεληθούν από αυτό ορισμένοι κοινοφελείς σκοποί. Στο κομμάτι όμως είχαμε μείνει σε ένα σχόλιο ενός τηλεθεατή, ο οποίος έθεσε το ζήτημα της διαφοράς μεταξύ της επιχειρηματικότητας, της επένδυσης και της ευεργεσίας. Και ρώτησα εσάς κύριε Δημητρόπουλε, ειδικά για το θέμα που αναφέρατε σε ό,τι αφορά την επένδυση στην πύλο, και μου είπατε ότι θα δουλέψουν 1.000 άνθρωποι. Δεκτό και κατανοητό. Άλλο όμως η ευεργεσία με την ανιδιοτέλεια και άλλο μια επένδυση η οποία θα προσφέρει βέβαια θέσεις εργασίας. Και εγώ σας διευκρίνησα ότι μια επένδυση στην Ελλάδα, με το φορολογικό καθεστώς που υπάρχει, δικαιοκρατία, θεωρείται για μένα ενδυνάμει ευεργεσία από τους ανθρώπους. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως. Όχι, ενδυνάμει λέω προσφορά προς την πατρίδα τους. Δηλαδή ότι μπορούν να επενδύσουν στη Βουλγαρία ή στις όμορες χώρες και το κάνουν για την Ελλάδα χάνοντας χρήματα. Αυτό είναι η διάσταση που δίνουμε. Πάντως, στη σύγχρονη Ελλάδα, επενδύσεις ακόμη και από ομογενείς δεν έχουν γίνει το τελευταίο καιρό. Και σε αυτό να σας πω όμως πάνω σε αυτό. Ναι. Δώσαν χρήματα για τους πυροπαθείς στην Πελοπόννησο και δεν πήγαν στο σκοπό. Δεν πήγανε διότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα. Πάλι γραφειοκρατία. Πάλι θέμα γραφειοκρατία σε τέθη. Δηλαδή δεν ήταν ότι οι άνθρωποι που τα διαχειρίστηκαν δεν ήταν έτοιμοι. 70 εκατομμύρια ευρώ είναι μέσα. Ήταν 150 εκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα ο κ. Μολυβιάδης από τους ανθρώπους, ο οποίος είναι μια υπόλοιψη πολύ σημαντική. Αλλά δεν κατάφεραν επειδή υπήρχαν τίτλοι και για κάποιους άλλους λόγους δεν πήγαν στην πηγή. Αλλά σαφέστατα οι άνθρωποι που τα δώσανε νιώσαν άβολα. Αυτό είναι πραγματικά ένα θέμα κατά πόσο οι όροι των διαθετών εκπληρώνονται. Αυτό βλέπω τον κύριο Ματσέκη. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Κύριε Ματσέκη. Έχω σε αυτό το θέμα μια διαφορετική τοποθέτηση. Οι ευεργεσίες που έγιναν και συγκεντρώθηκε ένα αρκετά σημαντικό ποσό από ευεργέτες που από την ψυχή τους έδωσαν λίγα ή πολλά χρήματα, μέχρι και την τελευταία δραχμή πήγε στον προορισμό του. Πώς πήγε εδώ πέρα, Να σας πω γιατί πήγε στον προορισμό του. Ναι. Ο επικεφαλής αυτού του χρηματικού ποσού ενήργησε έτσι ώστε όσοι προσκόμισαν τίτλους ιδιοκτησίας, ακόμη δε και βεβαιώσεις των κοινοταρχών και του δημάρχου ότι είναι το σπίτι τους που κάει και το χωράφι τους, ναι, αποζημιώθηκαν. Εκείνοι που δεν μπόρεσαν να προσκομίσουν κάποιον τίτλο, φυσικά δεν ικανοποιήθηκαν. Πόσοι από αυτούς δηλαδή έμειναν, αμέσως να σας πω, έμειναν ορισμένα χρήματα, τα οποία δεν διατέθηκαν για κάπου αλλού, παρεδόθησαν από τον διαχειριζόμενο το ποσό αυτό ατόφια, μέχρι και ένα λεπτό ακόμη, ναι, παρεδόθη στην κυβέρνηση. Άρα δηλαδή δεν πρέπει να πούμε ότι οι ευεργέτες να έχουν το παράπονο ότι δεν πήγαν τα χρήματα εκεί που έπρεπε να πάνε, για να είμαστε απόλυτα εντάξει και για να μην είμαστε εμείς οι ίδιοι αποτρεπτικοί με τα όσα λέμε σε εκείνους που θέλουν σε παρόμοιες περιπτώσεις να ανοίξουν την ψυχή τους και να δώσουν ευεργετήματα τέτοιας μορφής. Επειδή τυχαίνω να είμαι από την Ηλία και ξέρω το θέμα, αφρονώ ότι σαφέστατα υπήρξε το θέμα με τους τίτλους, αλλά αφού δεν υπάρχει χρηματολόγιο στην Ελλάδα, που οι άνθρωποι με διαστάσεις χρησικτησίας δεν μπορούσαν να το αποδείξουν αυτό. Και άρα είναι παθογένεια του συστήματος και αυτό ακριβώς. Μπορεί να μας το πει αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλο ποσό, γύρω στα 90 εκατομμύρια. Από τα 150. Από τα 150. Πού πήγαν τα χρήματα αυτά? Δεν διατέθη και πήγε στον κρατικό προϋπολογισμό.
μπήκε στον κρατικό προσωπικό. Δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβουμε, με συγχωρείτε τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμη και σήμερα μπορεί να ζουν σε συνθήκες. Κανονικά αυτό το ποσό δεν έπρεπε να παραδοθεί στο κρατικό. Έπρεπε να διατηθεί σε συγκεκριμένο τόπο. Συμφωνώ. Για να κάνει έργα αποδομής, να δώσουν οτιδήποτε σχολεία. Όχι, το ελέγξατε το θέμα αυτό, κύριε Ρακετζή? Όχι, δεν το έλεγχο. Εγώ δεν το έλεγξα ακόμα. Δεν είναι στη διαδοσία σα. Όχι, είναι ένας φορέας που διαγυρίστηκε. Αυτός πρέπει να απολογηθεί και η αρμόδια επιτροπή μπορεί να τον ελέγξει. Εγώ δεν ελέγχω τα πάντα, ελέγχω μόνο συγκεκριμένες καταγγελίες. Γι' αυτό δεν έχει καταγγελία, αλλά είναι πολύ μεγάλο θόρυβος και σαφώς αυτό έχει αποθαρρύνει. Είναι σκάνδαλο, 90 εκατομμύρια τα οποία δεν καταλήγουν εκεί που πρέπει. Θα μπορούσαν να διατεθούν, δεν φαγωθήκαν τα λεφτά. Πήγαν στον κρατικό προϋπολογισμό και διατεθήκαν στο αντιφάγο κράτος. Σαφώς είναι σκάνδαλο και σαφώς έπρεπε να ληφθούν στον τόπο, στην υλία, για άλλα έργα. Θα έχει φτιάξει. Θα το δούμε αυτό μέσα από την εκπομπή. Σε επόμενη βεβαίως εκπομπή να δούμε πού πήγαν τα χρήματα. Η κυρία Μαριάννα Λάτσι την τελευταία φορά παρέδωσε στο παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Γεννηματά στην Θεσσαλονίκη με το κλειδί στο χέρι. Παλαιότερα οι ευεργέτες θα δίναν τα χρήματα σε κάποιους αξιωματούχους. Τώρα, τώρα έχουν πραγματικά το παραδείγμα με το κλειδί στο χέρι και νιώθουν ότι εκπληρώθηκε ο σκοπός. Φρονώ ότι με αυτές τις διαστάσεις είναι επειδή υπάρχει αυτή η επιφύλαξη και η εμπιστοσύνη. Όσον αφορά την διαχείριση. Επειδή προσθεθεί κάτι σε αυτό το θέμα ακριβώς. Είναι μια μεταβολή της ευεργεσίας πλέον, λόγω του ότι το κράτος έχει αυτά τα στοιχεία, τα δυσμενή τα οποία υπόθηκαν, αλλά είναι και άλλα πάρα πολλά, που οι ευεργέτες πλέον κάνουν το εξής. Έχω συγκεκριμένα παραδείγματα γι' αυτό. Όταν πρόκειται να κάνουν μια ευεργεσία σε ακίνητα, παράδειγμα ένα δημαρχείο στην Ιγουμενίτσα, ο ευεργέτης λέει θα σας χτίσω και θα σας εξοπλίσω ένα δημαρχείο και θα σας το παραδώσω. Ο δήμαρχος λέει όχι, γιατί δεν με εμπιστεύεσαι να μου δώσεις τα χρήματα για να το κατασκευάσω εγώ. Αυτή είναι η διαφοροποίηση πλέον της έλλειψης εμπιστοσύνης των ευεργετών προς το κράτος και προς τους άλλους ταγούς της διοίκησης. Γιατί ακριβώς ξέρουν ότι δεν θα πάνε τα χρήματα όλα εκεί ή δεν θα φτάσουν και θα μείνει το δημαρχείο για πει. Τους λέει θα σας κατασκευάσω ολόκληρο το δημαρχείο, θα σας το εξοπλίσω και θα σας το παραδώσω. Άρνηση του δημάρχου. Δεν μας εμπιστεύεσαι γιατί ανήκεις σε άλλους χώρους πολιτικούς. Μα θα σας δώσω το κλειδί του δημαρχείου. Είναι αλλαγή νοοτροπίας του ευεργέτη πλέον. Και γιατί όχι. Απόδειξη είναι το νιάρχου, το ίδρυμα, το ονάσιο πλέον και πάρα πολλά άλλα που τα κατασκευάζουν πλέον οι ίδιοι οι διαθέτες μέσω των ιδρυμάτων που δημιουργούν και αυτό γιατί θέλουν να τελειώσει η ευεργεσία τους, να αποδώσει η ευεργεσία τους. Να είναι κάτι αυτό δηλαδή, να μην είναι κάτι. Δεν εμπιστεύονται πλέον στο κράτος. Μάλιστα. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά τηλεφωνήματα για υποτροφίες από κληροδοτήματα τα οποία ναι, μεν τα παιδιά δικαιούνται να τα πάρουν, αλλά δεν θα αναφέρω ονόματα επιφυλασσόμεθα. Αν κάποιο θέλει τα στοιχεία, μπορεί να τα πάρει από εδώ, αλλά στον αέρα. Τα παιδιά λοιπόν αυτά, ενώ δικαιούνται τα κληροδοτήματα και τις υποτροφίες, τελικά δεν τα έχουν λάβει ποτέ. 3, 4 και 5 χρόνια. Αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα. Αυτό γιατί δεν συμβαίνει, κύριε Αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα. Δυστυχώς τα παλιά ιδρύματα, τα οποία έχουν εισοδήματα από μισθώματα ή από άλλους πόρους ή και από ομόλογα, έχουν χάσει την περιουσία τους. Δηλαδή, τα ομόλογα στο κούρεμα και αυτά. Έχουν κουρευτεί. Έχουν κουρευτεί. Τα μισθώματα δεν πληρώνουν και αυτά λόγω της κρίσης. Και έχουν όλα τα ιδρύματα οικονομικά προβλήματα. Με συγχωρείτε, αλλά η κρίση ξεκίνησε εδώ και 2 χρόνια. Εδώ πέρα έχω περιπτώσεις οι οποίες λέει ότι έχουν 5 χρόνια. Δεν το ξέρω το συγκεκριμένο. Σας λέω ένα ενδεικτικά, για να μην αναφέρω τώρα. Κάποιοι σκοποί δεν μπορούν να εκπληρωθούν λόγω κρίσης. Μια συλλογιστική από αυτό είναι να καταγραφούν πραγματικά οι υποτροφίες και να είναι σε διαφάνεια να βλέπουν ο εκάστοτε φοιτητής που μπορεί να προστρέξει για να έχει αρρωγή σε αυτή την διάσταση. Όχι, γιατί η τη θέληση του διαθέτη. Ο διαθέτης λέει θα δοθεί υποτροφία σε ένα άπορο παιδί από το χωριό. Να γίνει μια κωδικοποίηση και Αυτό εννοώ. Πρέπει να διατηρήσουμε. Σαφέστατα. Εάν αλλάζουμε τη θέληση του κατοδοκούν, παίρνουν τα λεφτά και βάζουν αλλού, δεν θα μας καταλάβουν. Όχι να φανεί προς τους. Γιατί πολλοί φοιτητές δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν τα κληροδοτήματα αυτά και υποτροφίες για να προστρέξουν. Αυτό εννοώ. Όχι, έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κ. Μητρόπουλος και νομίζω ότι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουμε συγκεκριμένα και μία πρόταση του κ. Ματσέκη στο ζήτημα. Λοιπόν, προηγουμένως όμως θέλω να περάσουμε να δούμε
το πώς αντιλαμβάνονταν οι παλαιότεροι την έννοια της ευεργεσίας και ένας από αυτούς βεβαίως ήταν ο μέγας εθνικός ευεργέτης, ο Ιωάννης Βαρβάκης. Ένας ήρωας ο οποίος έγινε ταινία από τα χέρια του Γιάννη Σμαραγδί, δημιουργού βεβαίως και του Ελ Γκρέκο. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς ήταν ο Ιωάννης Βαρβάκης και γιατί δέχτηκε επίθεση ο Γιάννης Σμαραγδής για την ταινία αυτή. Υπήρξε ένας παράνομος, ένας πειρατής επί τουρκοκρατίας που αναδείχθηκε σε μέγα εθνικό ευεργέτη της Ελλάδας. Τα βήματά του τον οδήγησαν στη Ρωσία και στην αυλή της Μεγάλης Εκατερίνης, η οποία τον αντάμυψε για τις υπηρεσίες του, προσφέροντάς του το προνόμιο της απεριόριστης αλιείας στην Κασπία θάλασσα. Ο Έλληνας Ιωάννης Βαρβάκης, όταν όμως έγινε πάμπλουτος, τότε απέδειξε το μεγαλείο της ψυχής και της προσωπικότητάς του, χαρίζοντας όλη την περιουσία στο σπαρασόμενο από τον τουρκικό ζυγό ελληνικό έθνος. Η ζωή του αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, όπως και πολλών άλλων. Γιατί όμως σήμερα επιλέγεται ο Ιωάννης Βαρβάκης, μεταξύ τόσων σημαντικών προσωπικότητων, να γίνει ταινία σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα σκηνοθέτη, τον Γιάννη Σμαραγδί? Στις φάσεις που μια χώρα, ένας λαός περνάει δύσκολα, πρέπει να βάζεις σε κίνηση τα μεγάλα θέματα που μπορούν να δώσουν αληθινή παρηγοριά στους ανθρώπους του καιρού σου και όχι μόνο. Εμείς τουλάχιστον κάναμε το Βαρβάκι το λιγότερο μια υπόθεση των Ελλήνων, διότι είναι ένας πυλώνας του ελληνικού αισθήματος, ισχυρός πυλώνας, που μπορεί να λειτουργήσει παρηγορητικά και ευεργετικά στις μέρες μας ως πρότυπο. Αλλά μπορεί να είναι και πρότυπο για το μέλλον. Και εξηγούμε. Δεν είναι ο Ιωάννης Βαρβάκης μεγάλος Έλληνας γιατί ήταν πλούσιος και χάρισε όλη την περιουσία στην Ελλάδα που το έκανε. Ήταν μεγάλος Έλληνας γιατί ό,τι είχε στα χέρια του το έδωσε στους άλλους, στους Έλληνες και στην πατρίδα του. Εάν το κάνει οποιοδήποτε από εμάς στις κρίσιμες περιόδους όπως είναι τώρα, η Ελλάδα θα αναστηθεί. Θα γίνει πάλι μια μεγάλη χώρα. Είναι δηλαδή ένας ήρωας πρότυπο. Και γι' αυτό είχε και την ανταπόκριση που είχε από τον κόσμο. 320.000 την έχουν δει μέχρι τώρα. Παρότι υπήρξε ένας πολύ ασεβής πόλεμος. Είναι, είπατε, ένας άνθρωπος ο οποίος καταφέρνει να αποτελέσει ένα πρότυπο για τον σύγχρονο Έλληνα. Όχι για το πρακτικό κομμάτι, επειδή δανείζει τα χρήματά του, επειδή δίνει τα χρήματά του στο έθνος, αλλά για την κίνησή του, για το ψυχικό κομμάτι, για το ηθικό. Ο πολιτισμός έχει πολλά στρώματα. Η ανώτερη μορφή πολιτισμού είναι ο ψυχικός πολιτισμός. Δηλαδή, τι πράττει η ψυχή ώστε να ανορθωθεί. Και αυτό δεν χρειάζεται να έχεις πολλά χρήματα. Χρειάζεται να έχεις ψυχική ανωτερότητα. Δηλαδή, και τι ανακαλεί η ταινία. Ανακαλεί τον ανώτερό μας εαυτό. Διεκδικεί δηλαδή από τον καθένα να είναι καλύτερος άνθρωπος. Να είναι ένας άνθρωπος που ό,τι κάνει να αντανακλά στους πολλούς, στους άλλους. Να βγει δηλαδή από το εγώ, να φύγει από το εγώ. Αυτό προσπάθησε να κάνει ταινία. Όπως η Βέμπο λοιπόν έδωσε μια μελωδία για να μπορεί να πιαστεί ο καθένας και να πάει να πολεμήσει και να μην σκέφτεται αν θα πεθάνει ή όχι, έτσι και ο κινηματογράφος της καιρός μας μπορεί να βάλει σε τα θέματα που χρειάζεται η ανθρώπινη ψυχή για να αναρθωθεί, ώστε να μην καταποντιστεί από τις σκοπιμότητες των διαφορών κέντρων που προσπαθούν να μας κάμψουν. Δεν προσπαθούν μόνο να μας πάρουν τις περιουσίες μας, τις περιουσίες του ελληνικού λαού, προσωπικά δεν έχω, στο 1/3 ή στο 1/5 της τιμής τους και να αλώσουν τη χώρα, αλλά πρέπει να είναι και το ηθικό κάτω. Αυτός είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή. Η τέχνη λοιπόν πρέπει να λέει να μην χαθεί το ηθικό του Έλληνα. Αυτή είναι η υποχρέωση των καλλιτεχνών στους κύριους μας. Ο Βαρβάκης δεν ήταν μόνο ένας άνθρωπος που πούλησε όλη την περιουσία. Ήταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ευρώπης, του κόσμου τότε δηλαδή. Αλλά ήταν και ο άρχοντας της φιλικής εταιρείας. Από ένα σημείο και μετά έφυγε από την ιδιοτέλεια και πέρασε στην απόλυτη ιδιοτέλεια. Δηλαδή ξυπνούσε το πρωί και έψαχνε να δει τι καλό θα κάνει. Για φανταστείτε λοιπόν τον καθένα από εμάς σήμερα, γιατί είναι πρότυπο, να ξυπνάει και να σκέφτεται
Όχι πως θα κάνει τον προσωπικό του βηματισμό μέσα στην ημέρα ή μέσα στην εβδομάδα, μέσα στο μήνα, αλλά ποιος πάσει πιο πολύ από αυτόν για να πάει να τον βοηθήσει. Δεν θα ήταν μια άλλη χώρα η Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες βρέθηκα σε ένα σούπερ μάρκετ εδώ δίπλα και έχει πάει μια γυναίκα, πήγε στα 70 της και έχει πάρει 7-8 πράγματα. Είναι κάτω από τα 10 ευρώ αυτά που έχει συγκεντρώσει να αγοράσει. Όταν φτάνει η ώρα και βλέπει το ταμείο, πώς χτυπούσαν τα νούμερα, βλέπει ότι δεν φτάνουν τα χρήματα που έχει για να πάρει τα προϊόντα που έχει επιλέξει και βγάζει στην άκρη ένα. Πεθιέται ένας νεαρός στην ουρά που επίσης μετρούσε τα λεφτά του. Δηλαδή και αυτός ήταν σε δύσκολη θέση για να πάρει τέτοιο. Έκρυψε ένα προϊόν που είχε επιλέξει για τον εαυτό του, δεν το πήρε, το βρε στην άκρη και της είπε: πόσα σας λείπουν, κυρία μου, θα δώσω εγώ. Αυτή είναι η μεγάλη Ελλάδα. Αυτό ήταν. Φιλότιμο. Ακριβώς. Η μεγάλη δύναμη των Ελλήνων, που δεν το έχει κανένας λαός, είναι η κατανόηση στον αδύναμο και στον ιτημένο. Γι' αυτό δεν κάναμε και γενοκτονίες. Ποτέ. Γιατί πάντα σκεφτόμασταν πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα αδύναμο άνθρωπο. Και τους μετανάστες που ήταν εδώ, πριν γίνουν πρόβλημα, γιατί από ένα σημείο ήταν, έγινε πρόβλημα. Τους βοηθούσαν οι Έλληνες. Αυτός είναι ο ελληνικός λαός. Αυτό δεν πρέπει να χαθεί. Και δεν πρέπει να καμφθεί το ηθικό του. Αυτή είναι η υπόθεση αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό μια ταινία σαν το Βαρβάκι, από τους ανθρώπους που κατανοούν αυτά τα έργα γιατί γίνονται, αγαπήθηκε. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν σκέφτονται την Ελλάδα, σκέφτονται άλλα πράγματα, την Έλληνες. Τα έχουν ξανακάνει οι Έλληνες αυτά. Να πούμε οι κακοί Έλληνες, να πούμε αυτοί που τους αρέσει να υπηρετούν άλλα πράγματα, άλλες μόδες, άλλα κέντρα, ιδιοτέλειες, καταδέκες. Ένα χρόνο πριν πεθάνει, ήταν υποψήφιος για το βραβείο, για τον Νόμπελ, λογοτεχνίας. Θα το έπαιρνε. Ξεκινήσανε λοιπόν Έλληνες, δημοσιογράφοι παρακαλώ. Από εδώ που τον βαρούσανε για δικούς τους λόγους και αυτοί υπηρετούσαν διάφορες μόδες τότε και άλλα πράγματα και εφτάσανε στο σημείο να μεταφράσουν τα κείμενά τους από τα ελληνικά στα σουηδικά και αγγλικά, τα πήγανε στη Σουηδική Ακαδημία για να αποτρέψουν τη βράβευση του Καζαντζάκη. Ο Θεός αγαπάει το καβιάρι. Αυτός λοιπόν ήταν ο Ιωάννης Βαρβάκης και ο Γιάννης Μαραγδής με την ταινία αυτή, η οποία θα ξαναπροβληθεί στους κινηματογράφους μέσα γιορτές από τουλάχιστον μας λέει. Θα ακούσουμε και περισσότερα σχόλια για την ταινία αυτή, η οποία δέχτηκε όπως είπαμε μια πολύ αρνητική κριτική. Το γιατί θα το ακούσουμε μετά. Το ζήτημα βεβαίως, όπως ακούσατε και εσείς, είναι ότι στο παρελθόν κάποιοι άνθρωποι προσέφεραν και προσέφεραν ανιδιοτελώς μέχρι και την τελευταία δραχμή, την τελευταία δεκάρα που μπορούσαν να έχουν. Βλέπω εδώ πέρα έναν τηλεθεατή, ο οποίος όμως δηλώνει ότι είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος και λέει: τα χρήματα για τους πυρόπλητους της Ηλίας τα έβαλαν στον κουρβανά του χρέους. Εγώ τα λεφτά μου δεν τα έδωσα για να πάνε στην Τρόικα. Κύριε Ρακιτζή, ζητάει να απαντήσετε εσείς. Δεν μπορώ να απαντήσω ότι παραπάνω από αυτά που είπα δεν ξέρω τίποτα άλλο. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία? Τίποτα θα γίνει. Όπως και με αντίστοιχες πιθανόν ιστορίες. Μπήκαν στο χρέος, ενδεχομένως το κράτος, εάν παραστεί ανάγκη ή γενικά έχει μια υποχρέωση να την επιστρέψει. Αλλά δεν ξέρω ότι καμιά άλλη πληροφόρηση. Μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα πάντως το οποίο. Είναι κρεμές, σαφώς. Είναι κρεμές. Και πονάει το λαό της Ηλίας. Και βεβαίως. Θα μπορούσαν να γίνουν κάποια έργα. Και τις ομογενείες που θέλουν να προσφέρουν. Επίσης το θέμα της ομογένειας που προσφέρει είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο οι ομογενείς τελικά θα δεχτούν να προσφέρουν, διότι τα χρήματα δεν πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Και αυτό είναι μια παθογένεια του συστήματος. Κύριε Ματσέκη, εσείς που τα γνωρίζετε καλύτερα τα νομικά. Δεν θέλω να δώσω τη διάσταση ότι ως προς το ότι οι ευεργεσίες που δίδονται από την ομογένεια δεν εκπληρώνουν τον προορισμό τους. Δεν πρέπει να πάρει αυτό το μήνυμα ο ομογενής του εξωτερικού. Ένα λεπτά. Να διορθώσω μόνο κάτι. Μισό λεπτά. Να συμπληρώσω μάλλον. Επιτρέψτε μου. Είναι άλλο εσείς σαν κύριος Μαρτσέκης που σέβεστε κάποιες καταστάσεις να λέτε ότι δεν πρέπει να δείτε το μήνυμα αυτό και άλλο ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ποια είναι? Είναι η εξής. Τέθηκε ένα ευυπόληπτο πρόσωπο επικεφαλής της προσπάθειας να συγκεντρωθούν τα χρήματα. Και τιμή του είναι αυτό. Έγιναν έργα
εκείνα που μπορούσε να κάνει μέσα στα πλαίσια τα νομοθετημένα. Δηλαδή όποιος αποδείκνει ότι τα χωράφια του κάηκαν ή το σπίτι του κάηκε, αποζημιώθηκε στο ακέραιο. Όταν τελείωσε η θητεία του, άλλαξε η κυβέρνηση, έδωσε μια λεπτομερέστατη απολογισμό, λεπτομερέστατο μέχρι δραχμής. Και παρέδωσε το υπόλοιπο και στην έκθεσή του, η οποία δημοσιεύτηκε στον τύπο, αναφέρεται ότι τα χρήματα αυτά που επιστρέφω, οι άνθρωποι που δικαιούνται αλλά μέχρι στιγμής δεν μπόρεσαν να τα ζητήσουν με τις διαδικασίες που προβλέπεται, το κράτος έχει υποχρέωση τα χρήματα που εγώ επιστρέφω να τα δαπανίσει για αυτό το σκοπό. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν έγινε. Άρα, αυτό το πράγμα. Σωστά. Δεν έγινε ακόμη. Γιατί δεν σας καταγγέλθηκε από πουθενά ότι κάποιος πήγε και ζήτησε από την Ομαρχία ή από το Δήμο να πάρει και δεν του το έδωσε το κράτος. Για να είμαστε και απέναντι του κράτους σωστοί. Δεν βρέθηκε μέχρι στιγμής κανένας που να πάει να κάνει αίτηση και να πει είμαι και εγώ δικαιούχος και το κράτος να του αρνήθηκε από τα 90 εκατομμύρια τα οποία διέθεσε. Ναι, αλλά και οι άνθρωποι αυτοί όμως που δώσαν τα χρήματα δεν τα δώσαν για να καλύψουν μια τρύπα η οποία δεν έχει πάτο. Να ρωτήσω ένα το χρέος. Αν εκεί πήγαν τα να χρήματα. Να πω κάτι σε αυτό. Παρακαλώ. Θα έχουμε το ανάλογο παράδειγμα το κράτος Κύπρου που έφτιαξε το χωριό Αρτέμι. Δηλαδή έδωσε μια υπόσχεση, υλοποιήθηκε. Το ίδιο και η κυρία Μαρία Βαρδογιάννη. Φροντώ ότι όταν πραγματικά υπάρχει μια συνέπεια και συνέχεια, όλοι το αναγνωρίζουμε. Αυτό είναι διαφοροποιημένο βέβαια. Ναι, αλλά έχει να κάνει όμως. Τουλάχιστον για την Ηλία. Ναι, λέμε όμως ότι αυτά τα χρήματα διατέθηκαν στο σκοπό που ετάχθησαν. Ναι, γιατί παραδόθηκε κάτι υλοποιημένο. Αυτό είναι λίγο έξω από τη συζήτηση. Τώρα μιλάμε για κοινοφιλή ιδρύματα. Αυτό ήταν ένα έρανο, μια βοήθεια που δόθηκε για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ναι, και αυτό όμως είναι μια μορφή ευεργεσία. Αλλά δεν διέπονται από τον νόμο περί κοινοφιλών ιδρυμάτων. Πάντως η Δελάτη λέμε Ψωροκόστανα, γιατί η Ψωροκόστανα έδωσε τον όβολο για τον ήταν μια παλιά αρχόντισσα από την Σκηδονία της Σμύρνης. Δηλαδή, ακόμα και στο αυτό. Ναύπλιο. Ναι, στο Ναύπλιο ήταν πλήστρα από τότε, αλλά έδωσε, ήταν πρόσφυγας από τη Σμύρνη, από την καταστροφή της Σμύρνη, από τις Σκηδονίες. Έχουμε χρόνο να δούμε το βίντεο 4. Όχι. Μάλιστα. Οπότε, να πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Ναι. Λοιπόν, επιμένω στο κομμάτι αυτό των ευεργεσιών, διότι ο Ιωάννης Βαρβάκης ήταν ένα από τα παραδείγματα αυτών των ανθρώπων οι οποίοι προσέφεραν τα πάντα. Να κάνω μια παρατήρηση. Παρακαλώ. Ο Βαρβάκης έκανε το Βαρβάκιο, το οποίο είναι ένα ίδρυμα πάρα πολύ πρώτο αντιποσχολείο, μόρφωσε γενναίες Ελλήνων και η ηγεσία των Ελλήνων τον παλαιό χρόνο πριν από τον Παγκόσμιο Πόλεμο προήλθαν από το Βαρβάκιο. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να τονιστεί. Η Ιταλία σταματάει μόνο στη ζωή του Βαρβάκη και δεν κάνει έστω μια ανοίξη το τι μεγάλο κοινοφελές έργο έκανε ο Βαρβάκης. Mm-hmm. Εγώ θα προτιμούσα κάτι να κάνει και ο κ. Μαραγδής μια ανοίξη και ό,τι έκανε ή να αρχίζει προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι έγινε το σχολείο Μόρφωση Γενναίες, ο οποίο ήταν ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Όπως και η Βαρβάκιος Αγορά που είναι. Η Βαρβάκιος ήταν η θέση του σχολείου. Mm-hmm. Εκεί ήταν το σχολείο που είναι η Βαρβάκη του Αγορά. Έχει μεταφερθεί τώρα ούτως ή άλλως το Βαρβάκη του Αγορά. Καταστράφει το σχολείο και στέλνει κάτω τη Βαρβάκη του Αγορά. Αλλά όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες, καθηγητές κτλ. Τελείωσαν τη Βαρβάκιο. Και ήταν επιλεγμένοι πρότυπο σχολείο. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να το ληφθεί και να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Προφανώς. Και είναι και πάρα πολλά άλλα τέτοιου είδους σκληροδοτήματα τα οποία δεν έχουν αναδειχθεί. Τα βλέπουμε, τα ζούμε, τα απολαμβάνουμε. Αλλά δεν έχουν αναδειχθεί ακόμη και δεν ξέρουμε ποια είναι η ιστορία. Και ειδικά, κύριε Βανσέκη, ανθρώπων οι οποίοι προέρχονταν από την Ήπειρο. Υπάρχει μια ιδιαίτερη, έτσι, να το πω, ευαισθησία στα θέματα των κοινοφελών σκοπών από την Ήπειρο. Γιατί αυτό? Υπάρχει μια τοπολατρία καταρχάς. Η ευεργεσία του Ηπειρώτη συναρτάται με την τοπολατρία. Τα ευεργετήματα. Δηλαδή που λέμε. Είναι τοπικιστές. Ναι, αλλά δηλαδή πολλά ευεργετήματα έφυγαν υπηρωτών γίναν στην ναι. Αθήνα. Γιατί? Γιατί εκείνη την εποχή ήταν τουρκοκρατούμενη η Ήπειρος. Δηλαδή όσοι έφυγαν και έκαναν περιουσίες στο εξωτερικό, έκαναν ό,τι μπορούσαν να κάνουν στα χωριά τους, στα Γιάννενα κυρίως, έκαναν στο υπόλοιπο κράτος και θα δείτε στις διαθήκες τους. Πάντοτε λένε ότι οι διοικήσεις των κληροδοτημάτων αυτών, των μεγάλων κληροδοτημάτων, πρέπει να πάνε στα Γιάννενα όταν ελευθερωθούν τα Γιάννενα. Άρα όμως, δηλαδή, σήμερα θα πρέπει όμως, να είναι εκεί. Όμως το κράτος, αυτό που λέμε παραβιάζει τις θελήσεις, είναι
κλασική περίπτωση το ότι δεν τηρείται η βούληση του διαθέτη. Αυτά τα λέω έτσι γενικά, γιατί υπάρχουν ειδικά θέματα που πρέπει να δούμε τις βουλήσεις των διαθετών. Έτσι ξεκίνησαν οι υπηρώτες διαθέτες. Και μάλιστα, όταν έκανα μία πρόταση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 1998 ότι πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο η ευεργεσία. Γιατί μια Κυριακή πριν πάω στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, κάποιος δημοσιογράφος ήταν στο Ζάπιο και ήταν τα παιδιά του Λυκείου που περιφέρονταν και τους ρώτησε ποιος είναι ο Ζάπας και είπε μπασκεμπολίστας του Πανιωνίου, γιατί τότε πράγματι ήταν ο Ζούπας. Ένας αυτό και λέει είναι ο μπασκεμπολίστας είναι ο Ζάπας. Δεν ήξερε δηλαδή. Και τότε μου δόθηκε η δυνατότητα να πω ότι θα πρέπει να διδάσκονται οι ευεργέτες και τα ευεργετήματά τους που απολαμβάνουμε όπως πολύ εύστοχα παρατηρήσετε από την αρχή, να διδάσκονται στα σχολιά σαν ένα σαν κάποιο γνωστικό εδώ αντικείμενο. Εδώ δεν μαθαίνουμε την ιστορία μας και μάτσα, είναι και, μάθουμε τους ευεργέτες είναι η ευεργεσία, είναι σαν ιστορία το πιο καλύτερο κομμάτι, γιατί δίνει πλεονεκτήματα στον ελληνισμό. Μάλιστα. Να κάνω μια πρόταση σε αυτό. Πολύ σύντομα με πιέζουν για διαφημίσεις. Κύριε Ακιτζή. Λοιπόν, έχουμε τα νόμια του ευεργετούν έχουν δοθεί σε διάφορους δρόμους. Λοιπόν, εγώ προτείνω στους δρόμους να γράφεται η ιδιότητα, το κάθε, ας πούμε, Ζάπας, όδος Ζάπα. Μέγας αθλητικός ευεργέτης, με μικρά γράμματα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν οι άνθρωποι, η κοινωνία να μάθει το ευεργέτη. Θα ήταν όμως πολύ καλύτερα όλα τα κληροδοτήματα αυτά καταφέρουμε πλέον να τα εκμεταλλευτούμε. Αυτή είναι η άλλη συζήτηση που θέλω. Είναι η άλλη αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Στην εκδήλωση αναδείξαμε την πρωτοβουλία για την επαναφορά της πολυδιακής αγωγής στα σχολεία που να εμφυλοχωρεί το μάθημα της ευεργεσίας. Διότι κάποιοι λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το τελευταίο μάθημα. Και μάλιστα να δείξαμε την πρωτοβουλία αυτή με την επαναφορά της πολιτικής αγωγής να υπάρχουν τα πρότυπα των μεγάλων ευεργετών. Μάλιστα. Σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ανοίγουμε το μεγάλο κομμάτι αυτό των κληροδοτημάτων. Πού πηγαίνουν τα χρήματα, ποια είναι τα κληροδοτήματα αυτά και πόσα από αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ακόμη και στην περίοδο κρίσης, μιας και φτάνουν ένα πολύ υψηλό χρηματικό ποσό. Διαφημίσεις και μετά πάλι εδώ. Φεύγουμε λοιπόν από το κομμάτι το οποίο αφορά εξ αυτού βεβαίως την ευεργεσία, τους ευεργέτες και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα διαθέσιμα κληροδοτήματα τα οποία αριθμούνται περίπου στις 12.000. Από τις 12.000, 3.000 είναι ιδρύματα και κληροδοτήματα, 3.800 είναι σχολάζουσες κληρονομιές και θέλω μια διευκρίνηση τι σημαίνει αυτό κύριε Ματσέκη, πείτε μου λιγάκι. Τι σημαίνει σχολάζουσες κληρονομίες? Είναι μια κληρονομία η οποία δεν ανοίχθηκε ο φάκελος να δούμε ποιος την διαχειρίζεται, πού πάνε τα χρήματα, ποιος είναι ο σκοπός, δεν την ξέρει κανένας. Άρα λοιπόν, 3.800 είναι σχολάζουσες, δεν ανοίχθηκαν ακόμη, δεν ξέρουμε πού πάνε τα χρήματα, τι γίνονται και περίπου 5.200 εκαθαρίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών με ρυθμό το πολύ 20 τον χρόνο. Χελώνας. Τι σημαίνει αυτό κύριε Ακίτσε? Δεν είναι ακριβώς καθαρίζονται οριστικά, αλλά λειτουργούν αυτές οι λειτουργούν, δηλαδή εισπράττουν χρήματα, διαθέτουν χρήματα, δεν έχουν οριστική εκαθάριση. Δεν σημαίνει ότι είναι κλειστός ο φάκελος, υπάρχει μια κληρονομία, εισπράττουν τα ενίκια, πληρώνουν τα χρέη, επικουτερούν σκοπό. Γεγονός είναι ότι υπάρχουν μεγάλα κοινοφελή ιδρύματα και μικρά. Υπάρχουν μικρά κληροδοσία. Υπάρχουν κληροδοσία μέσα και σε ένα ίδρυμα κάποιος κάνει ένα υποκληροδοσία και τη διαχειρίζεται ο ίδιος ή το κληροδότημα τη διαχειρίζεται. Είναι πολύπλοκη υπονομική κατάσταση. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει με τα κληροδοτήματα. Υπάρχει ένας κικαιώνας, ο οποίος πάει πίσω αρκετά χρόνια. Ο κ. Ματσέκης τόνισε ότι πρόκειται για τον πιο άρτιο κώδικα, ο οποίος λειτουργεί εδώ και 60 χρόνια. Έγινε όμως μια προσπάθεια πολύ πριν το 2004, αλλά από το 2004 και μετά, ας πούμε, πήρε μια πιο συγκεκριμένη μορφή για να αναβαθμιστεί αυτός ο κώδικας. Και υπάρχει λοιπόν αυτή η σειρά από διάφορες καταστάσεις και νομοσχέδια, τα οποία μέχρι και σήμερα είναι άφαντα. Δεν ξέρει κανείς που βρίσκονται, δεν έχει κατατεθεί τίποτα γιατί δεν έχει ψηφιστεί στη Βουλή. Να διαβάσουμε λοιπόν, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει και πώς αυτά τα νομοσχέδια περνάνε το ένα με το άλλο με επιτροπές οι οποίες πρακτικά δεν καταφέρουν να κάνουν τίποτα. Λοιπόν,
Πάμε να δούμε, αυτό είναι από το 2008. Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείου Οικονομικών. Χαιρετισμός του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα στην εκδήλωση για την ημέρα τιμής και μνήμης των εθνικών ευεργετών. Τονίζω ότι είναι από τις 30 Σεπτεμβρίου του 2008. Θα δούμε λίγο παρακάτω ακριβώς τι γίνεται, αν μπορούμε να το τρέξουμε. Ωραία. Αυτό είναι απόσπασμα ακριβώς του κειμένου. Για πολλά χρόνια επικρατούσε μια ανεφελώδης κατάσταση σχετικά με τα εθνικά γλιοδοτήματα και τις πράξεις εθνικής ευεργεσίας. Υπήρξαν στο παρελθόν περιπτώσεις που λόγω της ανεφελώδους της νομοθεσίας καθιστούσαν τις ευεργεσίες ανενεργές και πολλές φορές ξένες προς τον λόγο για τον οποίο πραγματοποιήθηκαν. Προσέξτε, το λέει ο κύριος Μπέζας το 2008. Είναι υπουργός οικονομίας τότε. Θα δούμε παρακάτω τι γίνεται. Αν μπορούμε λίγο να το τρέξουμε. Στο ίδιο έγγραφο λοιπόν, ο κύριος Μπέζας λέει: για τον λόγο αυτό το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχει δρομολογήσει συγκεκριμένες διαδικασίες. Προωθούμε την αναμόρφωση του κώδικα εθνικών κληροδοτημάτων και της νομοθεσίας των σχολαδοσών κληρονομιών. Καλλιεργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης και ουσιαστικής συνεργασίας με τα ιδρύματα που δραστηριοποιούνται και παράγουν κοινοφελές έργο. Αναμορφώνουμε τις υπηρεσίες που εποπτεύουν τα εθνικά κληροδοτήματα με τη μηχανογράμμισή τους και την καταγραφή του συνόλου των κοινοφελών περιουσιών για να υπάρχει δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης και ευρύτερης προβολής τους. Θα δούμε τη συνέχεια λοιπόν από το 2008 και έπειτα. Για να φτάσουμε βέβαια, έχει ένα σκοπό αυτό το βίντεο, για να φτάσουμε μέχρι και το 2012. Αυτό λοιπόν είναι ένα δημοσίευμα από το Σαρωτικό, το οποίο έχει ημερομηνία 20 Απριλίου του 2011. Ξανά ολοκληρώνεται στα μέσα Μαΐου ο νέος κώδικας εθνικών κληροδοτημάτων. Προσέξτε, είμαστε ήδη 3 χρόνια μετά και ακόμη ο κώδικας δεν έχει ολοκληρωθεί. Και πάμε λίγο παρακάτω στην ομιλία του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Παντελή Οικονόμου στη Βουλή, που είναι 21 Ιουνίου του 2011. Οι παραδοσιακές δομές του Υπουργείου από τη ΣΔΟΕ και τα Τελωνία, τα κληροδοτήματα μέχρι και το ΣΔΟΕ, πρέπει να προσανατολιστούν στο να εξυπηρετήσουν αυτή την ανάγκη. Θέλουμε λεφτά τώρα. Προσέξτε, είμαστε εν μέσω κρίσης. Δεν θέλουμε απλώς να καταγράφουμε ότι κάποιος μας χρωστάει, θα δούμε τι θα γίνει και να βλέπουμε μετά πότε θα τελειώσει το δικαστήριο και να υπάρχει και πηγή διαφθοράς σε αυτή την καθυστέρηση. Το 2011 λοιπόν αυτό. Άλλο ένα δημοσίευμα, το οποίο είναι πιο πρόσφατο. Το Υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να καταθέσει ως τα τέλη του Νοέμβρη στη Βουλή σχέδιο νόμου για τον κώδικα των εθνικών κληροδοτημάτων και την αναδιαμόρφωση των διατάξεων των σχολαδοσών κληρονομιών. Αυτό είναι το 2012. Φτάσαμε λοιπόν 4 χρόνια. Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται. Ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρει συγκεκριμένα ότι με την αριθμό, εν πάση περιπτώσει, το βλέπετε, απόφαση του, έχει συσταθεί ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία μεταξύ άλλων ασχολείται με τη σύνταξη σχεδίου νόμου του κώδικα εθνικών κληροδοτημάτων και την αναμόρφωση των διατάξεων των σχολαδοσών κληρονομιών, στο οποίο προβλέπεται και η δημιουργία Μητρώου Κοινοφελών Περιουσιών και το Μητρώο Σχολαδοσών Κληρονομιών. Ένα το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου του 2012. Κοιτάξτε επίσης τι γίνεται με την υπόθεση του κυρίου Στουρνάρα, νυν Υπουργού Οικονομικών, σε δημοσίευμα. Στα τέλη του μήνα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον κώδικα των εθνικών κληροδοτημάτων και την αναμόρφωση των διατάξεων των σχολαδοσών κληρονομιών. Αυτό τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας, απαντώντας σε ερώτηση 25 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, με επικεφαλής τον βουλευτή Θεσπρωτείας Αντώνη Μπέζα. Προσέξτε, ο κ. Μπέζας το 2008 ήταν ο ίδιος Υπουργός Οικονομικών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλούνταν οι βουλευτές στην ερώτησή τους, το σύνολο των κοινοφελών περιουσιών ανέρχεται σήμερα σε 12.000, εκ των οποίων 3.000 είναι ιδρύματα και κληροδοτήματα, 3.800 είναι σχολάδες κληρονομιάς και περίπου 5.200 καθαρίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών με ρυθμό το πολύ 20 υποθέσεων το χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστούν σχεδόν 300 χρόνια για να καθαριστούν όλες οι παλιές περιουσίες. Σύμφωνα με τους ορετώντες βουλευτές, η συνολική αξία της περιουσίας αυτής εκτιμάται περίπου στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αυτά είναι τα ζητήματα που προκύπτουν στην παρούσα φάση και βλέπετε λοιπόν ότι το δημόσιο έχει ένα σοβαρό θέμα. 4 χρόνια μετά από τη δημιουργία νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, μετά από επανειλημμένα σχέδια και με την εναλλαγή διαφορετικών προσώπων στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ακόμη περιμένουμε ένα σχέδιο νόμου. Και ρωτάω εσάς, κύριε Δακητζή, πώς είναι δυνατόν μια διοίκηση να λειτουργήσει όταν όλα αυτά τα πράγματα παραμένουν και τα κληροδοτήματα που έπρεπε να είναι εκμεταλλεύσιμα δεν είναι.
Από το 1975 με το άρθρο 109, παράγραφος 3 του Συντάγματος, έπρεπε να γίνει αυτός ο νόμος, να συνταγεί το Μητρό Κληρονομητρημάτων, Κληροδοτημάτων. Και δεν έχει γίνει ακόμα. Γιατί είναι το ερώτημα. Ποιο είναι το πρόβλημα τελικά. Δεν υπάρχουν πρόσωπα, δεν υπάρχουν... Το ξέρω. Γιατί δεν ξέρω. Έχουν γίνει κάποιες ημερίδες, συμμετείχα κι εγώ, έκανε και προτάσεις. Δεν ξέρω αν έχουν προκυφθεί στον νέο νόμο. Γεγονός είναι ότι όλα αυτά χρειάζονται πρόσωπα να κινηθούν. Και με τον νόμο του 2039 θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και να καθαριστούν και οι περιουσίες και να λειτουργήσουν. Είναι θέμα προσώπων. Είναι μερικοί που... Άρα δεν υπάρχει, λέτε, η βούληση. Όχι, ή η ικανότητα. Η βούληση μπορεί να υπάρχει. Αλλά δεν φτάνει μέχρι να μπορέσει να επιβληθεί. Μα πού βρίσκεται, αυτό σας ρωτάω, πού βρίσκεται τέτοιου είδους προβλήματα και εμπόδια, γιατί είναι κληροδοτήματα και μάλιστα το ανέφερε ο κύριος Οικονόμου στην ομιλία του που λέει ότι χρειαζόμαστε λεφτά τώρα από κληροδοτήματα. Μα τα κληροδοτήματα θα διοτηθούν σε συγκεκριμένο σκοπό. Δεν θα πάρει τον προπολογισμό. Αυτό που ανέφερε. Κοιτάξτε, λεφτά... είπατε μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση προηγουμένως. Ναι. Πως είδαμε τα λεφτά αλλού να χρειάζεται να αυτό πάνε και αλλού να πηγαίνουν. Αυτό είναι κληροδότημα. Αυτό είναι ένα ειδικό σκοπό. Σε αυτό που είπε ο κ. Κληρονομητής, τη σχολά τη κληρονομία. Σχολά σου κληρονομία είναι αυτή που δεν έχει βρεθεί ακόμα κληρονόμος και εφόσον δεν έχει βρεθεί ο κληρονόμος, πηγαίνει η κληρονομία στο δημόσιο. Αυτή πρέπει να καθαριστεί. Εκεί λοιπόν. Με τον ρυθμό πάντως αυτό. Όχι, δεν θα καθαριστεί. Σε τρεις αιώνες κάτι υπάρχουν λόγοι. Δεν καθορίζεται γιατί διορίζεται ένας κηδεμός χρονικής κληρονομίας, ναι. Ο οποίος αμείβεται με το μήνα. Θα μπορούσε λοιπόν, είχα κάνει μια πρόταση, να αμυθεί κατά αποκοπή, όπως θα βιαζόταν να την τελειώσει και να πληρωθεί μετά το πέρας. Λοιπόν, όταν αμείβεται δικηγόρος με το μήνα, την κρατάει γιατί έχει μια πάγια αντιμυστία εκεί πέρα. Άρα είναι θέμα δηλαδή ότι παρατείνουμε κάτι γιατί πληρωνόμαστε. Δεν είναι ένα από τα πολλά θέματα. Ναι. Είναι ένα άλλο. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Υπάρχει ένας, υπήρχε 10-20 σχολάς κληρονομίας. Το έχει και πάραργο. Λοιπόν, έχει κάνει ορισμένες προτάσεις, συγκεκριμένες προτάσεις, δεν είσαι ακούστηκα φυσικά. Να γίνει ένα Μητρό προσώπων που είναι διατεθειμένα να διαχειριστούν την περιουσία και είναι ικανά προς τούτο. Και να παίρνει κάθε μία μόνο σχολά της κληρονομία, την οποία να ξαναπάρει όταν τελειώσει επιτυχώς την άλλη. Να πληρώνεται κατά αποκοπή, όχι να πληρώνεται με το μοίρα. Και επιπλέον να γίνει ένα Μητρό να βρουν άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν. Εδώ πέρα έχει γίνει το πράγμα οικογενειακό. Διορίζονται φίλοι, συγγενείς σε μια θέση. Γιατί μια προσοδοφόρο απασχολήσει και σήμερα. Λοιπόν, χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα, συνδυασμένα και άμεσα μέτρα. Κύριε Ρακιτζή, σας σέβομαι απόλυτα. Είστε ένας άνθρωπος με απόλυτη εμπειρία, μεγάλη εμπειρία στα θέματα δημόσιας διοίκησης. Εγώ σας ρωτάω όμως και σαν δημοσιογράφος αλλά και σαν πολίτης, πώς επιτρέπονται αυτά τα πράγματα να γίνονται όπως γίνονται και άλλα πολλά. Γιατί δεν τραβάτε κάποια αυτιά μερικών ανθρώπων. Δεν μπορώ να τραβήξω αυτή. Εδώ είναι μια διεύθυνση εθνικών κληρονομημάτων στο Υπουργείο. Εμείς κάναμε κρούση και εκεί ναι. Και σήμερα δεν είναι εδώ πέρα. Αρνήθηκαν να απαντήσουν ή να πάρουν θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, αυτή την ελέγχει ο αρμόδιος υπουργός στη διεύθυνση. Mm-hmm. Και ο αρμόδιος γενικός διευθυντής. Δεν μπορώ να τραβάω εγώ. Εγώ είμαι μόνο για την κακοδίκηση και τη διαφθορά. Όταν έχω κρούσματα και όλα αυτά τα όλοι αυτοί οι απαρίθμες μέχρι που αναλάβω εγώ δεν ξέραμε καν πόσα κληροδοτήματα υπήρχαν. Εγώ τα βρήκα. Λέτε κάτι σημαντικό. Ναι. Κύριε Ματσέκη, έχουμε περιπτώσεις κακοδιοίκησης και διαφθοράς στην προκειμένη περίπτωση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έχουμε και πολλές. Αλλά πριν πούμε για τις πολλές, πρέπει να ξέρουμε ορισμένα βασικά στοιχεία. Το 1998 η διευθύντρια κυρία Παυλοπούλου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, έχω τα πρακτικά μπροστά μου, ναι. Λέει ότι υπάρχουν 10, είναι 103 κληροδοτήματα είναι μόνον της άμεσης διαχείρισης του δημοσίου. Υπάρχουν 128 κληροδοτήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ναι. Έχει γίνει απογραφή το 1997 για 2.300 κληροδοτήματα που είναι καθαρισμένα και 10.000 που δεν έχουν καθαριστεί. 10.000. Η απάντηση του κυρίου Στουρνάρα τώρα που διαβάσατε πριν από λίγο είναι εντυπωσιακή. 5.000 μένουν ακόμη που δεν έχουν καθαριστεί. Δηλαδή από το 97 μέχρι το 2012 έχουν περάσει 20 χρόνια πόσα. 97, 15 χρόνια. Στα 15 χρόνια έχουν καθαριστεί 4.000. Οι άλλες 5.200, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, είναι σε άλλα 20 χρόνια. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να δούμε
αυτά τα κληροδοτήματα που δεν εκαθαρίστηκαν, ναι, τι αξία έχουν. Αυτά τα 4 δισεκατομμύρια που είπε τελείως γενικά και αόριστα τονίσω, ο Υπουργός, δεν ανταποκρίνονται. Μισό λεπτάκι. Αυτό το ποσό αναφέρεται... Πολύ περισσότερο, αφού δεν ξέρουμε ποια είναι. Αυτό λέω εγώ. Σύμφωνα με τους ερωτώντες βουλευτές, η συνολική αξία της περιουσίας αυτής εκτιμάται περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Σας ερωτώ. Δεν το λέω αφού δεν τα έχουμε εκαθαρίσει. Οι βουλευτές που ρωτάνε. Ναι, το θέμα είναι το εξής. Αφού δεν εκαθαρίστηκαν 10.000 κληροδοτήματα, πώς ξέρουν ότι είναι 4 δισεκατομμύρια και δεν είναι 44. Άρα δηλαδή είναι μια εκτίμηση, λέτε. Αόριστη, τελείως. Λοιπόν. Αν δεν κάνουμε δηλαδή την εκαθάριση των κληροδοτημάτων να δούμε τι περιουσιακά στοιχεία αφήνουν, και θα πούμε βέβαια στη συνέχεια, το 2004 αυτός ο κώδικας που έχει φτιαχτεί, και είναι το περίεργο ότι ο κύριος Δούκας έκανε τον κώδικα, τον παρέδωσε, και ο κύριος Μπέζας στον οποίο αναφερθήκατε είπε θα κάνω κώδικα. Γιατί ο κύριος Δούκας είναι της ίδιας κυβέρνησης υπουργός, ναι, και παρέδωσε έναν κώδικα. Και αντί να προχωρήσουν, και λέει αυτός ο κώδικας μέσα, πρώτη ενέργεια, να κάνουμε όπως είπε και ο κύριος Δρακιτζής, το Μητρό των Εθνικών Κληροδοτημάτων και των, ναι, Περιφερειακών. Γιατί ήδη είχε αρχίσει να μετατοπίζεται να φεύγουν δηλαδή μερικά κληροδοτήματα στις περιφέρειες. Το ερώτημα είναι, αυτό το Μητρό που έπρεπε να γίνει το 2004, σήμερα δεν έχει γίνει, κάνουμε επιτροπές για να το κάνουν, αφού δεν έγινε ο κώδικας ακόμη, ναι, επιτροπές κάνουμε ακόμη. Και δεν έγινε τίποτε μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν δεν ξεκαθαρίσουμε ποια είναι τα κληροδοτήματα, ποια είναι τα περιουσιακά στοιχεία, πού πρέπει να διοχετεύονται αυτά τα έσοδα από τα κληροδοτήματα, ώστε να δούμε, υπάρχουν 2.000 υποτροφίες το χρόνο που έπρεπε να παίρνονται και δεν παίρνεται καμία. Άρα δηλαδή μείον 2.000 φοιτητές οι οποίοι θα μπορούσαν να σπουδάζουν χωρίς να επιβαραίνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Το πιο λυπηρό είναι. Να δίδονται, όπως λέει, εγώ έχω ελέγξει προσωπικά 44 διαθήκες, τις αντίγραφα των οποίων πήρα από την Διεύθυνση Κληροδοτημάτων. Από δική μου πρωτοβουλία. Ναι. Και από αυτά τα 44 κληροδοτήματα διαπιστώνω ότι πρέπει να γίνονται 17 χορηγίες σε δημοσιογράφους ή ερευνητές λαογραφίας και τα λοιπά των περιοχών και να χρηματοδοτούνται από τα κληροδοτήματα. Κανένας δεν πήρε από αυτά. Μάλιστα. Δηλαδή, επί πόσα χρόνια αυτές οι διαθήκες? Αυτές είναι από το 1897. Άρα δηλαδή έχουν χαθεί, αν βάλουμε τον χρόνο 17, είπατε 18. Άρα λοιπόν, αν δεν γίνει η καταγραφή νούμερα των κληροδοτημάτων, αυτό θέλω να τονίσω, ναι, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να βγει σαν συμπέρασμα προκαταρκτικό. Αν δεν καταγραφούν τα κληροδοτήματα με έναν τρόπο ώστε να ξέρουμε τον διαθέτη, να ξέρουμε τα περιουσιακά στοιχεία που αφήνει, να ξέρουμε τον διαχειριστή που αφήνει ο διαθέτης, ναι, και να ξέρουμε ποιες είναι οι θελήσεις του διαθέτη που πρέπει να πηγαίνουν τα έσοδα, δεν κάνουμε απολύτως τίποτε και αφήνουμε την αδιαφάνεια να κατασπαταλά χρήματα απαραίτητα για την κοινωνία και για την πολιτεία μας. Μάλιστα. Το πιο λυπηρό είναι ότι δεν τηρούνται οι όροι των διαθετών πέρα από την καταγραφή τους. Αυτό είναι η απόρρια. Καταπάτηση δηλαδή των διαθετών. Δεν τηρούνται και σε ιδρύματα τα οποία είναι επιφανή. Προχωράω κάτι περισσότερο. Χάνεται περιουσία. Δεν έχουν κάνει δηλώσεις ακίνητα στο χρηματολόγιο. Οι διοικήσεις αδιαφορούν ή του βολεύει αυτή η κατάσταση. Οι διοικήσεις εννοείται των δωρεών. Υπάρχουν περισσότεροι υπάλληλοι από αυτούς που επιφελούνται. Πολύ περισσότεροι υπάλληλοι στα χρηματολόγια. Άρα δηλαδή ένα σάπιο σύστημα το οποίο βασίζεται και απομεζεί όλα τα. Είναι μια κοινωνιοκρατία. Είναι μια κοινωνιοκρατία. Πολλά ιδρύματα. Να συμπληρώσω κάτι πολύ σημαντικό. Είναι κρατάνε τη διοίκηση στα χέρια του για να επιφελούνται. Χρειάζεται ισχυρά πολιτική βούληση για να γίνει όλο αυτό. Σε επίπεδο. Τι περιμένουμε, κύριε Ρακεζή? Να ψηφιστεί ο νέος νόμος, να διορθωθούν οι διοικήσεις. Λοιπόν, πάμε. Μια μικρή μόνο. Πολύ σύντομα, γιατί έχω τον κύριο Νικολάβο. Πάρα πολύ σύντομα. Αλλά είναι το κλασικό. Η μηχανοργάνωση των κληροδοτημάτων. Έχουμε αυτή τη στιγμή στο τηλέφωνο. Ναι, ναι. Ο Διευθυντής Εθνικών Κληροδοτημάτων, ναι. Ωραία. Να έχουμε στη γραμμή και αν μπορούμε βεβαίως να μιλήσουμε μαζί του. Κύριε Ματσέκη, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Αν δεν γίνει μηχανοργάνωση, τίποτε δεν μπορεί να γίνει. Όμως, το 2004 υπήρχαν, ναι, κονδύλια να ενταχθούμε σε αναπορρόφητα κονδύλια, δηλαδή χορηγήθηκαν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την μηχανοργάνωση διαφόρων υπηρεσιών. Αν λοιπόν εντάσαμε
μια μελέτη μηχανοργάνωση των πληροδοτημάτων που θα απέδιδε πακτολούς χρημάτων χρησίμων για την κοινωνία, για πολλές τάξεις ανθρώπων, θα είχε τελειώσει μέσα σε ένα χρόνο το αργότερο. Και δεν θα συζητούσαμε το 2012 ότι δεν έχει γίνει μηχανοργάνωση του 2004. Δεν είναι μόνο η μηχανοργάνωση, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό και στερεί χρήματα από πολίτες, αλλά και από το ίδιο το δημόσιο. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή τον κύριο Θεοδωράκη. Όχι. Πάμε στο μεταξύ να συνδεθούμε λιγάκι με τα Γιάννα, εκεί πέρα που μας περιμένει ο κύριος Σπύρος Εργολάβος. Κύριε Εργολάβο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά όπως βλέπετε προκύπτουν συνεχώς ζητήματα. Έχουμε και τον κύριο Θεοδωράκη. Λοιπόν, δύο λόγια προς το παρόν, γιατί πρέπει να μιλήσουμε με τον κύριο Θεοδωράκη. Ακούτε τη συζήτηση εδώ πέρα που έχουμε. Και το ερώτημα είναι ότι και εσείς έχετε ασχοληθεί άμεσα με κληροδοτήματα τα οποία αφορούν την τοπική κοινωνία, στα Ιωάννινα και τη γύρω περιοχή. Θέλω να μου πείτε πόσα από τα κληροδοτήματα αυτά έχουν πραγματικά χρησιμοποιηθεί, έχουν βρει πλέον τους αποδέκτες τους και πόσα αυτά είναι σε κρεμότητα. Τα περισσότερα κληροδοτήματα των Ιωαννίνων και της Υπήρου γενικότερα βρίσκονται όχι μόνο σε πλήρη εκκρεμότητα, αλλά βρίσκονται σε πλήρη αντισυνταγματικότητα και παρανομία. Εδώ στα Γιάννενα δεν εφαρμόζεται ούτε το Σύνταγμα, ούτε οι νόμοι της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Είναι τρομερό αυτό που θα σας πω, αλλά αληθινό πέρα για πέρα. Γιατί δεν εφαρμόζονται αυτά, κύριε Εργολάβε? Διότι η πόλη των Ιωαννίνων και ο νομός γενικότερα έχουν εξαιρεθεί από το νόμο 2508 του 1920 που ψήφισε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το 1926 ο τότε πανίσχυρος Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σπυρίδων εκμεταλλευόμενος τη δικτατορία του Παγκάλου εξέδωκε ένα νομοθετικό διάταγμα με το οποίο εξαίρεσε και κράτησε τα κληροδοτήματα με το καθεστώς που ήσχε κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Άρα από το 1800 η ιστορία αυτή κρατάει. Από μάλιστα. Το 1939 ψηφίστηκε ο νόμος, ο αναγκαστικός νόμος 2039 του 39, ο οποίος είχε μερικά θετικά στοιχεία ως προς τα υπόλοιπα κληροδοτήματα, ναι. Εξαίρεσε όμως την πόλη των Ιωαννίνων από τη ρύθμιση αυτή. Και η εξαίρεση αυτή ήταν πέρα για πέρα αντισυνταγματική, διότι το 1927 το Σύνταγμα προέβλεπε με το άρθρο 20 ότι απαγορεύεται η αλλαγή του περιεχομένου και του τρόπου διοίκησης των πληροτημάτων. Αυτό δεν εφαρμόστηκε για την πόλη των Ιωαννίνων. Πέρα από αυτό όμως. Μισό λεπτά, κύριε Εργολάβε, για να διευκρινίσουμε κάτι. Λέτε από τη μία πλευρά λοιπόν ότι πρώτον τα κληροδοτήματα αυτά δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου όπως είναι για ολόκληρη την Ελλάδα. Ναι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι τελικά τα διαχειρίζεται ποιος τα κληροδοτήματα αυτά. Τα διαχειρίζεται τα περισσότερα η Μητρόπολη των Ιωαννίνων, ναι. Και μη σας φανεί παράξενο αυτό που θα πω. Με διατάγματα του Σουλτάνου. Σας διαβάζω από τον κανονισμό του κληροδοτήματος Γεωργίου Σταύρου. Εγκρίνεται και επί εγκρίση λειτουργεί στα Γιάννενα, ναι. Και ισχύει το 2012. Τη εγκρίση και υπό την ανωτάτη εποπτεία της κυβερνήσεως της αυτού μεγαλειότητος του Σουλτάνου. Ποιο Σουλτάνο, δηλαδή, ζούμε στο 2012. Ναι, εδώ στα Γιάννενα έχουμε πλήρη τουρκοκρατία. Δεν εφαρμόζεται ούτε σύνταγμα ούτε νόμοι. Δηλαδή όπως μας βολεύει λέτε, αυτό συμβαίνει κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Αν δεν είναι ο κύριος Ρακιτζής εκεί, ήθελα να θέσω υπόψη το εξής. Είχαμε πάει στον κύριο Ρακιτζή, ναι. Και του είπαμε ότι με βάση αυτό το αντισυνταγματικό καθεστώς που ισχύει στα Γιάννα, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Κληθήκαμε από το σώμα ελεγκτών επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης που υπάγεται στον κύριο Ρακιτζή, δώσαμε επί 6 ώρες κατάθεση και καταθέσαμε όλους τους φακέλους. Και ενώ μας είπαν θα μας καλέσουν για να λύσουν το θέμα, δεν έγινε απολύτως τίποτε. Συνεπώς, το θέμα των πυρωτικών κληροτημάτων υπάρχει πλήρης αντισυνταγματικότητα, κανένας έλεγχος και ευθύνη. Μισό λεπτά. Ναι. Ναι. Είναι εδώ ο κ. Ακιτζής, ο οποίος σας ακούει πολύ προσεκτικά, γιατί αυτό το οποίο λέτε προφανώς είναι μια αποκάλυψη. Κύριε Ακιτζή. Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Οι οποίοι δέχονται ότι αυτό το καθεστώς. Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας.
προσφύγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας, η οποία επικύρωσε το καθεστώς αυτό. Ποιο καθεστώς επικύρωσε? Η θέληση του διαθέτη του Γεωργίου Σταύρου δεν είναι τεχνοκρατία. Όταν ο Γεωργίος Σταύρος έκρανε τη διαθήκη του, αυτό ήταν το καθεστώς. Και τους δέχτηκαν το Συμβούλιο Επικρατείας Δικαστήριο ότι πρέπει να τηρείται η θέληση του διαθέτη. Τώρα, τι γράφει ο Γεώργιος Σταύρος του Κοκρατία, δεν σημαίνει ότι θα καταργήσουμε τη διαθήκη του Γεωργίου Σταύρου, θα την προσαρμόσουμε στη σημερινά δεδομένα. Όχι, κάνετε και να πάτε στο Συμβούλιο Επικρατείας, έχετε πάει και στο παρελθόν να δικαιωθείτε. Κάνετε ένα λάθος. Τι η διαθήκη του Γεωργίου Σταύρου λέει ξεκάθαρα ότι ορίζεται το κληροδότημά του να το διοικούν τρεις γενιώτες πολίτες και έμφορος επ' αυτών να είναι ο εκάστοτε πρόξενος της Ελλάδος στα Ιωάννα. Και αυτό δεν εφαρμόζεται. Αντί να εφαρμόζεται η διαθήκη, εφαρμόζεται ο οργανισμός ο οποίος σας ανέφερα, ο οποίος είναι πέρα για πέρα ψεύτικος, αναλυτής, και λέει ότι ο οργανισμός, ότι ο Γεώργιος Σταύρου με τη διαθήκη του όρισε τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων. Αυτό είναι ψέμα. Και ό,τι ισχύει στα Γιάννα σήμερα είναι αντισυνταγματικό, παράνομο, και αυτός αυτού δεν έχει γίνει από το 1913 μέχρι σήμερα κανένας έλεγχος στα κληροδοτήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί δεν στρέφεστε, κύριε Γολάβε, στην δικαιοσύνη προκειμένου να δικαιωθεί ο οποιοσδήποτε διαθέτης? Εμείς προσφύγαμε πρώτον στην Επιτροπή του Άρθρου 18 εδώ της Περιφέρειας, ναι, η οποία έκρινε ότι το καθεστώς που υπάρχει στα Γιάννενα, ναι, είναι αντίθετο με τον νόμο και δεν υφίσταται νόμιμο αίρισμα για τη συγκρότησή του. Η Μητρόπολη Ιωαννίνων προσέφηκε στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι. Το Υπουργείο Εσωτερικών απέριξε την προσφυγή. Έκανε προσφυγή στη συνέχεια στο Συμβούλιο Επικρατείας και το Συμβούλιο Επικρατείας με δύο αποφάσεις, τη 239 και 240 του 2007, απέριψε την προσφυγή της Μητρόπολης. Άρα όλα τα... Γιατί δεν εφαρμόζεται λοιπόν η αποφάση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας? Θα σας πω αμέσως γιατί δεν εφαρμόζεται. Εκτός από τους τις πήγαμε το θέμα δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την πρώτη φορά το 1999, ναι, οπότε συντάχθηκε ομόφωνο το όρισμα της Επιτροπής που είπε να εφαρμοστεί ο νόμος 1473, ο οποίος κατάργησε αυτό το καθεστώς. Είναι καταργημένο το καθεστώς. Μισό λεπτάκι. Ναι. Κύριε Εργολάβε, έχουμε στη γραμμή τον κύριο Θεοδωράκη, ο οποίος είναι ο Διευθυντής των Εθνικών Κληροδοτημάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και θέλει ούτως ή άλλως να παρέμβει, αλλά επειδή ακριβώς ακούει την περίπτωση αυτή, θα ήθελα να μας δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Κύριε Θεοδωράκη, μας ακούτε? Ναι, ναι, καλησπέρα σας. Καλή σας ημέρα, μάλλον καλησπέρα προς το παρόν. Ακούτε εδώ πέρα πράγματα και θέματα, δηλαδή. Άλλα ισχύουν για την Αθήνα, τα Γιάννενα βγαίνουν εκτός τέλος πάντων ενός πανελληνίου νόμου και τελικά τα κληροδοτήματα δεν καταλήγουν εκεί που να καταλήξουν, σε κοινοφελείς σκοπούς. Τι συμβαίνει? Λοιπόν, αυτό που μπορώ να σας πω εδώ είναι για τα κληροδοτήματα που έχουν έρθει στην αρμοδιότητα της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, της περιφέρειας Αττικής. Καταρχάς υπάρχει ένα θέμα με την νομοθεσία. Ο 2039 του 39, ο αναγκαστικός, ο οποίος διέπει την τεχνικά κληροδοτήματα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι ένας πολύ καλός νόμος, ο οποίος για την εποχή του πράγματος, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, ήταν άρτιος από νομικής και ουσιαστικής πλευράς. Και γι' αυτό το λόγο διασώθηκαν και στην πορεία των χρόνων και τα κληροδοτήματα. Βεβαίως σήμερα οφείλουμε να πούμε ότι είναι ένας νόμος ξεπερασμένος και κακώς η πολιτεία, παρότι εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον ακούμε για αναθεώρηση του νομικού πλαισίου, ο νόμος αυτός δεν έχει αλλάξει. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι ειδικά σήμερα με την οικονομική συγκυρία που κάποια πράγματα εκ των πραγμάτων είναι εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, είναι επιτακτική ανάγκη η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Ωραία, συμφωνούμε σε αυτό. Κάνουμε καμία αντίρρηση. Εγώ σας ρωτάω όμως ένα άλλο ζήτημα. Γιατί, καταρχήν, πόσα από τα κληροδοτήματα έχουν φτάσει στην διεύθυνση σας? Στη διεύθυνσή μας, στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής, έχουμε περίπου καταγεγραμμένα 1500 κληροδοτήματα. Της τάξης πιανού ποσού, ξέρουμε?
Αυτή τη στιγμή δεν είμαι πρόχειρος. Αν είμαι στην υπηρεσία αύριο, μπορώ να σας δώσω κάποια στοιχεία. Όμως, επειδή γίνεται μια παρερμηνία, όταν λέμε κληροδοτήματα, ναι, δεν εννοούμε, είναι διαφορετικό το κληροδότημα, διαφορετικές σχολάζουσες κληρονομίες. Σχολάζουσες κληρονομίες είναι αυτές που εν δυνάμει μπορεί να περιέχουν στο κράτος. Ναι. Τα κληροδοτήματα είναι κάποιες περιουσίες που διασύρονται για έναν κοινοφελή σκοπό. Π.χ. για να δίνονται υποτροφίες, για να δίνονται κάποια βοηθήματα, ναι, για οτιδήποτε άλλο. Τα κληροδοτήματα δηλαδή δεν είναι κρατική περιουσία, όπως πολύ σωστά το είπε και ο κύριος Ρακιντζής, ο Γενικός Επιθεωρητής προγενέστερα. Ναι, έχει γίνει σαφές νομίζω αυτό. Ωραία, ωραία. Για τις σχολάζουσες κληρονομιές μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η περιουσία τους ανέρχεται σε δισεκατομμύρια ευρώ. Και εδώ νομίζω είναι το μεγάλο στοίχημα. Άρα συμφωνείτε με την ερώτηση την οποία έχουν θέσει οι βουλευτές στη Βουλή και λένε ότι φτάνει περίπου τουλάχιστον τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τις σχολάζουσες κληρονομιές, νομίζω ότι είναι, με όποια επιφύλαξη, γιατί μιλάμε για μεγάλα χρηματικά ποσά, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το νούμερο και εδώ νομίζω ότι είναι το κρίσιμο στοίχημα. Εμείς ως υπηρεσία έχουμε κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία έχει πάει σε όλους τους αρμόδιους, στην οποία προτείνουμε το εξής. Να υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, ανώτατο μάλλον χρονικό όριο, για την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του δημοσίου. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Ρακιντζής, ορίζεται κάποιος κηδεμόνας, ναι, ο οποίος μη έχοντας το ίδιος κάποιο ιδιαίτερο λόγο, οι περιουσίες αυτές πολλές φορές καθυστερούν, δεν αναγνωρίζεται άμεσα το κληρονομικό δικαίωμα του δημοσίου, απαξιώνονται με το πέρασμα του χρόνου. Και όλο αυτό βέβαια αποβαίνει σε βάρος της κληρονομίας και σε βάρος του δημοσίου. Με συγχωρείτε, ως διευθυντής που είστε σε αυτή την πολύ σημαντική υπηρεσία, όπως και κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία, αυτού του είδους τα κληροδοτήματα ή αυτές τις διαθήκες, ωραίες να το πούμε έτσι, οι οποίες τελικά ενώ είναι υπέρ του δημοσίου και δεν φτάνουν σε εσάς, τους ανθρώπους αυτούς που είναι υπεύθυνοι, τους κυνηγάτε? Εδώ και δύο χρόνια που συστάθηκε η Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ναι, για πρώτη φορά έχουμε καταλογίσει σημαντικά ποσά κατόπιν προτάσεων των οικονομικών επιθεωρητών και στη υλοποίηση πρότασης των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης. Έχουμε προβεί και σε χρηματικά πρόστιμα, σε βάρος κηδεμόνων, αλλά βέβαια οφείλω να σας πω ότι επί σειρά ετών δεν υπήρχε η πολιτική βούληση. Συγγνώμη που το λέω, αλλά. Άρα πάλι το πρόβλημα είναι η πολιτική βούληση. Ο κοινός παρονομαστής, αυτά τα οποία συζητήσαμε και εδώ προηγουμένως, αλλά και αυτό το οποίο λέτε εσείς, είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση στο οτιδήποτε έχει να κάνει με κληροδοτήματα. Εγώ αυτή τη στιγμή διαβλέπω, θέλω να είμαι έτοιμος, διαβλέπω μία εν μέσω κρίσης, προφανώς πιεζόμενη και από την κρίση και συνεθανόμενη την ανάγκη, για πρώτη φορά διαβλέπω μία πρόθεση να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Ελπίζω όμως να έχει συνέχεια και να μην είναι κάτι αποσπασματικό. Μάλιστα. Θα σας παρακαλέσω να μείνετε και εσείς, κύριε Θοδωράκη, και ο κύριος Εργολάβος στις γραμμές, διότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και παρεχόμαστε εδώ πέρα, διότι το θέμα είναι πολύ πολύ σοβαρό. Πάμε. Πάλι εδώ πέρα πίσω για ένα σημαντικό ημίρο στην εκπομπή αυτή. Μιλάμε για τα κληροδοτήματα τα οποία δεν αποδίδονται από τους κηδεμόνες οι οποίοι έχουν οριστεί, προκειμένου τα κληροδοτήματα αυτά να βρουν χρήση σε κοινοφελείς σκοπούς, είτε υπέρ του δημοσίου είτε υπέρ κάποιων ομάδων που τα έχουν ανάγκη. Στη γραμμή λοιπόν την τηλεφωνική είναι ο κύριος Γιάννης Θεοδωράκης. Σωστά. Γρηγόρης Θεοδωράκης, μπορείτε, ο οποίος είναι διευθυντής των Εθνικών Κληροδοτημάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μας είπατε προηγουμένως λοιπόν, κύριε Θεοδωράκη, ότι πρακτικά το ζήτημα για να προχωρήσουν όλες αυτές οι διαδικασίες για τα κληροδοτήματα είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης. Σωστά. Επί σειρά ετών δεν υπήρξε η απαραίτητη βούληση, είχαμε υπηρεσίες οι οποίες δεν ήταν στελεχωμένες, οι διαδικασίες δεν προχωρούσαν. Για πρώτη φορά βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή να έχουν συγκροτηθεί κάποιες επιτροπές, να υπάρχει μια κινητικότητα. Ελπίζω αυτό να έχει την ανάλογη συνέχεια. Αυτό που έλεγα προηγουμένως, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι ειδικά για τις σχολάζουσες κρίνουμε σκόπιμο να υπάρξει ένα ανώτατο όριο. Δηλαδή, όποιος πιθανός κληρονόμος εμφανιστεί, πλέον έχει να κάνει με το δημόσιο, ο οποίος έχει μια ισχυρή νομική εκπροσώπηση και όχι με κάποιον κηδεμόνα. Θεωρώ δηλαδή ότι θα πρέπει το κράτος να πει ότι σε δύο χρόνια αναγνωρίζεται το κληρονομικό δικαίωμα του δημοσίου.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Θεοδωράκη. Παρακαλώ. Περνάω σε μια υπόθεση εργασία συγκεκριμένη. Δεχτήκαμε μια καταγγελία τηλεφωνική, η οποία κάνει λόγο για το γεροκομείο Αθηνών, το οποίο μου λένε ότι είχε πολλά κληροδοτήματα που κάποιοι τα καταχαστήκανε. Υπάρχει λοιπόν πόρισμα του κυρίου Κουλαρμάνη και αυτή την ιστορία μου λένε ότι την διαχειριστήκατε μέσα από την υπηρεσία σας, εσείς. Okay. Τι έγινε με την ιστορία αυτή, με το γεροκομείο, τη γνωρίζετε? Το γεροκομείο Αθηνών έχει κάποια κληροδοτήματα, με ακούτε? Ναι, ναι. Το οποίο τα κληροδοτήματα αυτά, όπως προέκυψε από τις εκθέσεις των οικονομικών επιθεωρητών, επί σειρά ετών τα χρήματα δεν διατέθηκαν για τον σκοπό του πληροδοτήματος, ναι, των πληροδοτημάτων, αλλά για τις ανάγκες του γεροκομείου εν γέννη. Ναι. Όλα αυτά εμείς ως υπηρεσία τα έχουμε αναδείξει, τα έχουμε πει με διαδοτικά έγγραφά μας. Όλα αυτά είναι σε γνώση όλων των. Πήγε κανένας φυλακή από αυτούς οι οποίοι από το πόρισμα κατηγορούνται ως υπεύθυνοι? Τώρα αυτό δεν είναι, ούτε το ξέρω και δεν είναι και δικό μου θέμα. Ένα λεπτάκι, με συγχωρείτε. Έχετε μια διεύθυνση, εποπτική αρχή ουσιαστικά, κληροδοτημάτων. Ναι. Όταν υπάρχει συγκεκριμένο πόρισμα, το οποίο δεν είναι φευγαλαίες κατηγορίες ή ενδείξεις, υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος το έχει συντάξει και λέει ότι κάποιοι άνθρωποι ευθύνονται για τα κληροδοτήματα αυτά, τα οποία τα καταχραστήκανε. Τι έγινε με τους υπεύθυνους? Όχι, όχι, συγγνώμη. Το όχι, πόδιμα, να κάνω μια παρέμβαση. Το πόδιμα, δηλαδή, δηλαδή, μισό λεπτά να διευκρινίσει ο κ. Ζακίτης κάτι. Το γεροκομείο, ναι, δεν είναι κληροδότημα, δεν είναι ίδρυμα, είναι σωματείο, φιλανθρωπικό σωματείο. Στο φιλανθρωπικό σωματείο δοθήκαν κάποια κληροδοτήματα το οποίο τα διαχειρίστηκε. Τα χρήματα αυτά. Δεν είναι λοιπόν, δεν υπάρχει από τον 2039. Είναι από την εποπτεία της περιφέρειας που εποπτεύει τα σωματεία. Άρα δηλαδή ψάξει να βρει ποιο είναι υπεύθυνο. Έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Και το άσυλο Ινιάτο και το Ρέθρο Σταυρό έχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, διότι είναι σωματεία. Δεν υπάρχουν το στον 2039. Μάλιστα. Κύριε Θεοδωράκη. Ο κύριο Θεοδωράκη, σωστά το έθεσε. Το γεροκομείο Αθηνών είναι σωματείο, δεν υποπτεύεται από εμά. Εμεί υποπτεύουμε μόνο τη διαχείριση κάποιων συγκεκριμένων περιουσιών και να μην γίνει σύγχυση. Το πόρισμα δεν αναφέρει ότι έγινε κατάχρηση χρημάτων. Αναφέρει ότι τα χρήματα δεν διατέθηκαν για το σκοπό που έπρεπε. Άρα, ποια η διαφορά? Τα ανέξει του γεροκομείου. Ποια η διαφορά? Είναι το ίδιο πράγμα που είπαμε με την Ελία. Δηλαδή, μαζέψαν τα χρήματα και δεν πήγαν ποτέ στο σκοπό που έπρεπε να πάνε. Εντάξει, υπάρχει μια διαφορά αν πήρε ο πόρισμα ότι τα χρήματα φαγωθήκαν και υπάρχει διαφορά αν πήγαν για άλλο σκοπό. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Εμείς ως υπηρεσία. Στο κομμάτι και μόνο των κληροδοτημάτων, γιατί όπως είπε και ο Γενικός Επιθεωρητής, δεν έχουμε την εποπτεία του συνόλου του σωματείου. Ναι. Όλα αυτά τα έχουμε αναδείξει. Δηλαδή είναι στη διάθεσή σας όλα τα έγγραφα της υπηρεσίας. Δεν υπάρχει κάτι. Κλείνοντας λιγάκι, δεν ξέρω αν θέλω να δώσω. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Παρακαλώ. Εμείς εδώ και 2 χρόνια διεύθυνση έχουμε ξεκινήσει μόνοι μας, χωρίς καμία, να το πω έτσι, βοήθεια από. Απ' έξω και έχουμε σχηματίσει ένα μητρό που έχουμε καταγράψει όλα τα ιδρύματα, κληροδοτήματα και σχολάς κληρονομίες που έχουμε στην αρμοδιότητά μας. Θεωρώ όμως εσείς ότι ως υπηρεσία, αυτό είναι μια κεντρική πλέον βάση δεδομένων, θα μπορέσει να γίνει ή θα έχει πάλι ο καθένας τη δική του βάση δεδομένων και δεν θα βρίσκει τάκη. Με προλάβατε. Αν αυτό δεν γίνει κεντρικά με το συντονισμό του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και ο κάθε πολίτης να έχει πρόσβαση, νομίζω ότι θα είναι μια αποσπασματική δουλειά η οποία θα υπαφείται στο φιλότιμο του κάθε Θεοδωράκη και του κάθε προϊσταμένου, ο οποίος θα περνάει από εκεί. Μάλιστα. Το τελευταίο το οποίο θέλω να σας ρωτήσω για να σας αποδεσμεύσω. Είναι το ζήτημα του τι γίνεται από εδώ και πέρα, διότι είμαστε εν μέσω κρίσης, υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα τα οποία κάπου βρίσκονται σε κάποιον, να πω, τα σεντούκια, να πω, ανεκμετάλλευτα. Κάπως πρέπει να δραστηριοποιηθεί ο δημόσιος τομέας. Τι προτίθεστε να κάνετε, τουλάχιστον εσείς από την πλευρά σας, ως διευθυντής, για να μπορέσει αυτό το πράγμα να πάρει μια γραμμή, μια πορεία, μια σειρά? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι τα 2 χρόνια που έχει σταθεί η διεύθυνση, πράγματι έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα. Παρά τα αυτά υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα, εγώ θεωρώ ότι βασικό είναι πρώτον η αλλαγή της νομοθεσίας. Το δεύτερο είναι η στελέχωση των διευθύνσεων με άτομα τα οποία αναγνωρίζουν το αντικείμενο, ναι, δηλαδή νομικούς και οικονομολόγους. Ένα τρίτο είναι να υπάρξει αυτό το μητρό που λέω σε κεντρικό επίπεδο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών και να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, ο κάθε πολίτης να έχει πρόσβαση και να βλέπει ποια ιδρύματα υπάρχουν, ποιες σχολάδες, κληρονομίες κλπ. Ναι.
Και επίσης θεωρώ ότι, μάλλον το είπα ήδη, ειδικά για τις σχολάζουσες θα πρέπει το κράτος να δώσει μεγάλη βαρύτητα, γιατί είναι χρήματα τα οποία μπορεί να πάνε απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό. Κατάλαβα. Κύριε Θεοδωράκη, κάποια στιγμή θα θέλαμε να σας έχουμε εδώ κοντά μας, διότι το θέμα αυτό που ανοίγεται είναι πολύ μεγάλο. Και να τα πούμε τα πράγματα αυτά έξω τα δόντια εδώ, κοντά. Όποτε θέλετε, είμαι από το στούντιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό βράδυ. Να πάμε λίγο στον κύριο Εργολάβο για να συντομεύσουμε και την επικοινωνία μαζί του. Κύριε Εργολάβε, εσείς θέσατε ένα ζήτημα βεβαίως το οποίο είναι πιο τοπικό, αλλά κατά κάποιο τρόπο αποδεικνύει αντίστοιχες περιπτώσεις που μπορεί να ισχύουν και για ολόκληρη την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν θέλω όμως να μείνουμε μόνο σε αυτό. Θέλω να ρωτήσω τα υπόλοιπα κληροδοτήματα που μπορεί να βγαίνουν εκτός από την διοίκηση της Μητρόπολης. Φτάνουν εκεί που πρέπει να φτάσουν, δηλαδή χρησιμοποιούνται για κοινοφελείς σκοπούς που έχουν ορίσει οι διαθέτες τους? Όχι. Κατηγορηματικά. Κατηγορηματικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως είναι με τρία μεγάλα κληροδοτήματα. Του Νικόλαου Ζωσιμά, του Γεωργίου Σταύρου από τα Γιάννα και του Γεωργίου Τούλη από το Μέτσοβο, τα οποία, όπως σας είπα, αντισυνταγματικά και παράνομα τα κατακρατεί η Μητρόπολη και έπρεπε ήδη να τα έχει παραδώσει. Το είπαμε αυτό. Να μην μείνουμε πάλι σε αυτό, γιατί είναι κάτι πολύ τοπικό. Ναι, ακούστε και κάτι άλλο όμως. Εκτός αυτού, η Μητρόπολη κατακρατάει και όλες τις σχολικές περιουσίες οι οποίες ανέρχονται σε δισεκατομμύρια, οι οποίες προέρχονται από κληροδοτήματα και οι οποίες περιουσίες έπρεπε από το 1920 να έχουν παραδοθεί. Λοιπόν, εδώ πρόκειται για έγκλημα καθοσιώσεως και την ευθύνη γι' αυτό, εάν το σώμα ελεκτών επιθεωρητών υπάγεται στον κύριο Ρακιτζή, την ευθύνη τη φέρει, και λυπάμαι που το λέω, και ο κύριος Ρακιτζής, γιατί μάλιστα τον επισκεφθήκαμε στο γραφείο του και τα καταγγείλαμε όλα αυτά και δεν έκανε απολύτως τίποτε. Ένα λεπτό. Εδώ είναι ο κύριος Ρακιτζής. Να δώσω το λόγο στον ίδιο για να απαντήσει, κύριε Ρακιτζή. Σας είπα ότι είναι θέμα δικαστηρίου, ότι υπάρχουν αποφάσεις και απόφασεις του εφετείου Αθηνών που τα ξεκαθαρίζει τα πράγματα και εσείς λέτε ότι δεν θέλετε, δεν σέβεστε, ότι έκανε λάθος η απόφαση. Μάλιστα. Δεν είμαι αρμόδιος. Λοιπόν, εγώ αρμόδιο είναι τα δικαστήρια. Αν νομίζετε ότι η απόφαση του εφετείου Αθηνών σας αδίκησε, μπορείτε να προσφύγετε κατά αποφάσεις αυτής στο Συμβούλιο Επικρατείας. Όλα τα άλλα είναι και συκοφαντικά και εις βάρος μου. Λοιπόν, έχει μια συντεταγμένη πολιτεία και την λύση των εργολάβων δεν θα τη βγάλει ο εργολάβος. Τα δικαστήρια θα κρίνουν ποιος είναι αρμόδιος. Δεν ακούγεστε τον δυνατότητα, κύριε εργολάβο. Θα σέβεσαι τα δικαστήρια και τις αποφάσεις τους. Τίποτα άλλο. Είστε γενικός επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης και οφείλατε την καταγγελία μας να την εξετάσετε και να δώσετε εντολή στο σώμα ελεγκτών επιθεωρητών να ενεργήσει με βάση τις καταγγελίες μας. Μάλιστα. Δεν το κάνετε και φέρετε στο ακέραιο την ευθύνη. Λοιπόν, κύριε Εργολάβο, καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση αυτή. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναεπικοινωνήσουμε. Καλό βράδυ. Κύριε Μοντζο, μου επιτρέπετε γι' αυτό το θέμα, γιατί αυτό που θα πω νομίζω λύνει όλο το πρόβλημα. Το Σύνταγμα της χώρας, στο άρθρο 109, όπως από την αρχή είπε ο κύριος Ρακιτζής, προστατεύει την βούληση του διαθέτη. Δηλαδή, αυτό που λέει ο διαθέτης πρέπει να το προστατεύσουμε σαν κόριο οφθαλμού, γιατί είναι ένα κίνητρο για να δίνουν ευεργεσίες οι διάφοροι πολίτες που θέλουν. Και πρέπει να γίνει. Και πρέπει να γίνει. Έρχεται λοιπόν ο εκτελεστικός νόμος του Συντάγματος που ρυθμίζει με λεπτομέρεια και υπάρχει μια βασική μέσα στο κράτος αυτό που ζούμε, σε κάθε κράτος ευνομούμενο, ότι όποιος έχει διαφορά, που νομίζει δηλαδή ότι δεν εφαρμόζεται η βούληση του διαθέτη και δεν διαχειρίζεται αυτός που πρέπει να διαχειρίζεται ή δεν πηγαίνουν τα χρήματα εκεί που πρέπει να πάνε, λέει ο νόμος, ο κώδικας της πολιτικής δικονομίας αλλά και ο κώδικας των κληροδοτημάτων, ότι μπορεί να προσφύγει σε μια διαδικασία ταχύτατη μόνον στο εφετείο Αθηνών, σε εκουσία δικαιοδοσία, και αυτό για την ενότητα της νομολογίας να μην είναι όλα τα εφετεία της Ελλάδος. Ναι. Μόνο το εφετείο Αθηνών, που κρίνει τη διαφορά που τυχόν έχει ο κύριος Εργολάβος ή ο οποιοσδήποτε πολίτης, που νομίζει ότι αυτή η υποτροφία, αυτός δεν πρέπει να διοικεί το κληροδότημα. Mm-hmm. Δεν πρέπει να το διοικεί ο Μητροπολίτης. Πας στο δικαστήριο λοιπόν και το δικαστήριο κρίνει πλέον εάν πρέπει να την διαχειρίζεται εκείνος ή πρέπει να την διαχειρίζεται κάποιος άλλος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
Ο Δήμος Ιωαννιτών που λέει ότι πρέπει να πάρουν τα κληροδοτήματα από την διοίκηση που δεν είναι του Μητροπολίτη, σημειώστε. Λάθος είναι αυτό. Η διαθήκη λέει, όπως λέει και το εφετείο Αθηνών. Όχι, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Όχι, κύριε Μούστο, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Τόνοι χαρτιού και τόνοι αρθρογραφίας γίνονται κάθε μέρα στα υπηρετικά έντυπα για αυτό το θέμα. Αλλά εγώ λέω μόνο επιγραμματικά το εξής. Ο οποιοδήποτε που νομίζει ότι το κληροδότημα δεν πρέπει να το διαχειρίζεται ο Α, άρα πρέπει να το διαχειρίζεται ο Β, υπάρχει ρητή διάταξη του νόμου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, γιατί να προσφεύγουμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή στον πρωθυπουργό που επισκέπτεται την πόλη των Ιωαννίνων και να λέμε, κύριε πρόεδρε, εδώ είναι αντισυνταγματικός ο νόμος. Πήγαινε στο εφετείο να το λύσεις το θέμα. Απλό δηλαδή, δεν είναι κάτι. Μπορεί να έχει και δίκιο. Αλλά πήγαινε στο δικαστήριο το αρμόδιο και θα σου λύσει το θέμα σε 6 μήνες. Τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν χρειάζεται ούτε νομοθεσία, ούτε τίποτε άλλη. Επίσης ήθελα να προσθέσω και ένα άλλο που λέει ο κύριος Θεοδωράκης, ότι πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία. Καμιά νομοθεσία δεν χρειάζεται να αλλάξει. Οι υπάρχοντες νόμοι λένε ότι μία διαθήκη που κοινοποιείται αμέσως από το πρωτοδικείο μόλις δημοσιεύεται στη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, η Διεύθυνση Κληροδοτημάτων υποχρεούται αμέσως να κάνει τον έλεγχο, να πάρει τη διαθήκη και να κάνει την απογραφή και να αρχίσει να λειτουργεί η διαθήκη. Μάλιστα. Ποιος νόμος χρειάζεται για να πεις αυτός που διαχειρίζεται μία περιουσία, το λέει ο νόμος καθαρά, τον ελέγχεις κάθε μέρα. Άρα κύριε Ρακιτζή, εφόσον νόμος είναι κάθε μέρα τον ελέγχεις. Γιατί δεν εκτελείται? Καταγραφή. Δεν υπάρχουν πρόσωπα, δεν υπάρχει αριθμός υπαλλήλων. Υπάρχει μια διαδικασία. Διορίζεται ο εκτελεστής της διαθήκης ή ο κηδεμόνας της κρατικής περιουσίας. Και ακολουθεί η διαδικασία. Αλλά έχουμε αυτά που είπα πριν. Ο κηδεμόνας πληρώνεται κατά τον μοίρα, έχει βρει τη δουλίτσα του και δεν την προχωράει. Ή έχει και άλλες δουλειές. Αλλά εδώ να κάνω μια πρόταση με τις διαθήκες. Θα την κάνετε αμέσως αφού δούμε κάτι το οποίο τουλάχιστον μας φαίνει σε ένα πιο αισιόδοξο τέλος πάντων κλίμα. Πάμε να δούμε πώς κάποια από τα ιδρύματα τα οποία ακόμη και σήμερα έχουν αυτή την ευαισθησία προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και πρέπει να γίνονται παραδείγματα προς μίμηση, χωρίς να σημαίνει όμως αυτό ότι δεν υπάρχουν ήδη ιδρύματα ή και φυσικά πρόσωπα τα οποία το κάνουν αλλά προτιμούν να μένουν χαμηλά. Με κρυφό με χαμηλό προφίλ. Πάμε να δούμε λοιπόν το Ίδρυμα Νιάρχος τι προσφέρει. Το χρωστάμε στους προγόνους μας. Το χρωστάμε στα παιδιά μας. Να βαστίξουμε αναμένη τη φλόγα του πολιτισμού μας. Παρά τις πολύ σοβαρές δυσκολίες που περνά η χώρα μας σήμερα, όλοι μας πρέπει να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Πρέπει να συνεργαστούμε και να στηρίξουμε τους θεσμούς της χώρας μας, δηλαδή την ίδια μας την ιστορία. Σταύρος Νιάρχος ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 1996 με το θάνατο του ιδρυτή του Σταύρου Νιάρχου, οπότε περιήλθε σε αυτό και ένα μεγάλο τμήμα της περιουσίας του Σταύρου Νιάρχου προκειμένου να διατεθεί για κοινοφελείς σκοπούς. Στην πράξη διατίθενται τουλάχιστον το 80% και πολλές από τις δωρεές που γίνονται στο εξωτερικό σχετίζονται με την Ελλάδα, με τη διασπορά, με τον ελληνικό πολιτισμό κλπ. Να σας πω ότι έχει κάνει μέχρι τώρα 2.360 περίπου δωρεές ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε 109 χώρες και με κριτήρια κυρίως να ανακουφιστεί οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα, να ενισχυθεί ο πολιτισμός και οι τέχνες, η υγεία, η πρόνοια, η κοινωνική πρόνοια. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δεν αυτοπροβάλλεται ως ευεργέτης. Είναι κοινοφελές ίδρυμα και η αποστολή μας, ο προορισμός μας είναι να κάνουμε δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και πάντοτε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να βοηθάμε όσο μπορούμε τις ομάδες, τις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες αλλά και προγράμματα και οργανισμούς που κρίνουμε ότι μπορούμε κάπως να συνδράμουμε στο έργο τους. Η δράση του Ιδρύματος παραμένει συμπληρωματική. Ο απότερος σκοπός του Ιδρύματος όταν ανακοινώνουμε δωρεές όπως κάναμε πολύ πρόσφατα είναι να μπορέσουμε να δείξουμε προς τα έξω τη δουλειά που κάνουν όλοι αυτοί οι εκατοντάδες οργανισμοί στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και με τον τρόπο μας, αν μπορούμε να δώσουμε
δώσουμε το παράδειγμα και σε άλλους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν είτε οικονομικά σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον για όλους. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των 100 εκατομμυρίων ευρώ για την κρίση στην Ελλάδα που ανακοίνωσε το Ίδρυμα, έχουμε αναλάβει ένα πλήθος πρωτοβουλειών και υποστηρίζουμε έργα που στα προηγούμενα έτη ενδεχομένως να μην τα υποστηρίζαμε ίσως με τέτοια θέρμη. Παράδειγμα, υποστηρίζουμε πολλούς οργανισμούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλημα επιβίωσης. Όπως μπορείτε να αναφέρετε κάποιους χαρακτηριστικά. Μπορώ να σας πω κυρίως ότι αυτοί οι οργανισμοί είναι είτε καθαρά οργανισμοί κοινωνικής μέρημνας, για παράδειγμα μπορεί να είναι κάποια ιδρύματα που προσφέρουν στέγη σε παιδιά, που μπορεί να είναι ορφανά, εγκαταλειμμένα παιδιά, ή μπορεί να είναι και πολιτιστικοί οργανισμοί, που όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ο πολιτισμός έχει πληγεί επίσης ιδιαίτερως από την κρίση σήμερα. Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε είναι τέσσερις. Είναι η κοινωνική πρόνοια, η υγεία, οι τέχνες και πολιτισμός και εκπαίδευση. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο λόγος που είναι αυξημένος αυτός ο αριθμός των δωρών, είναι 75, είναι λόγω του ότι έχουμε αυξήσει δραστικά τη δραστηριότητά μας εδώ και ένα χρόνο, στις αρχές του 2012, μιας και ανακοινώσαμε ένα πρόγραμμα της τάξης των 100 εκατομμυρίων ως συμβολή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης. Μέχρι στιγμής, βάσει αυτού του προγράμματος, έχουμε διαθέσει περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ από τα 100 σε 135 δωρεές από την αρχή του έτους. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι κοινωνικές δωρεές που μπορούν να ανακουφίσουν το κοινωνικό σύνολο εξαιτίας των όσων περνάει στην ελληνική κοινωνία? Όλες οι δωρεές που ανέφερα από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα, αυτές οι 135, έχουν αυτό σαν στόχο. Ένα πρώτο παράδειγμα είναι το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, το οποίο τρέχουμε σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Πράξης. Και ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι να υποστηρίξουν οικογένειες οι οποίες βρίσκονται στα όρια της ένδυας, παρέχοντας τους κοινωνικο-ψυχολογική υποστήριξη, οικονομική υποστήριξη. Υπάρχει κάποιος εργασιακός σύμβουλος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει το άτομο από την οικογένεια το οποίο έχει χάσει τη δουλειά του, τον άντρα ή τη γυναίκα, στο να βρει μια νέα δουλειά και να επανενταχθεί. Μια δεύτερη δωρεά η οποία αξίζει να αναφερθεί είναι το επιστημιστικό πρόγραμμα στα σχολεία, το οποίο τρέχουμε με την ΜΚΙΟ Πρόληψης. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε πιλωτικά την άνοιξη του 2012 σε 7.000 περίπου μαθητές και πλέον από τις αρχές του σχολικού έτους φτάνουμε τους 25.000 μαθητές ανά την Ελλάδα. Το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί σε όλα τα σχολεία. Από τη στιγμή που επιληχθεί ένα σχολείο, καλύπτουμε το σύνολό του και τους 100 μαθητές ανεξαρτήτως αν έχουν ανάγκη ή όχι. Ο λόγος αυτός είναι προφανής, ώστε να μην υπάρχει το πρόβλημα του στίγματος για τα παιδιά που έχουν προβλήματα. Από τις δωρεές που ανακοινώσαμε χθες είναι μια συνεργασία μας με την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού. Βρήκαμε συνεργάτες στο πρόσωπο της Πολυκλινικής και αυτό που θα γίνεται είναι να βγαίνει μια ομάδα γιατρών, 33 τον αριθμό, με όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Θα είναι δύο φορτηγά πλήρως εξοπλισμένα, τα οποία θα πηγαίνουν σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, προκειμένου να εξετάσουν τα άτομα της εκάστοτε περιοχής. Πρόσφατα ξεκινήσαμε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και καλύψαμε τις ανάγκες φοίτησης 3.000 παιδιών, βρεφών αλλά και νηπίων σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας ανά την Ελλάδα. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει αναλάβει την ανέγεση ενός πολύ μεγάλου κτηρίου που θα βρίσκεται στον παλαιό υπόδρομο στο Φάληρο και εκεί θα φτιαχτεί το κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχου. Πράγματι η δωρεά μας αυτή είναι η μεγαλύτερη που έχουμε κάνει ποτέ ως τώρα, είναι 566 εκατομμύρια. Θα φτιαχτούν εκεί πράγματι εγκαταστάσεις καινούργιες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα γίνει ένα τεράστιο πάρκο, το οποίο πάρκο δεν θα είναι απλώς και μόνο
ένας κήπος, αλλά θα είναι και ένας χώρος στο οποίο θα γίνονται προγράμματα, θα γίνονται εκδηλώσεις και μουσικές και καλλιτεχνικές και πολιτιστικές κλπ. Θα αποκτήσει μια δική του ζωή, θα είναι φτιαγμένο με εντελώς οικολογικό τρόπο και εν συνεχεία μόλις αυτό κατασκευαστεί πλήρως και εξοπλιστεί πλήρως από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με χρήματα του Ίδρυματος Σταύρος Νιάρχος, θα παραδοθεί στο ελληνικό δημόσιο. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, το ελληνικό δημόσιο θα είναι σε θέση να το συντηρήσει με τον τρόπο που πρέπει. Αν δούμε ότι το κάνει αυτό, αλλά παρά τα αυτά υπάρχουν ανάγκες, τότε εμείς δεν θα εγκαταλείψουμε τη δωρεά μας και θα συνεχίσουμε να την ενισχύουμε με στοχευμένες δωρεές, τις οποίες θα μπορούμε να ελέγχουμε κιόλας ότι θα υλοποιούνται. Στο κομμάτι ειδικά των δωρεών, κάνετε αυτό που λέμε follow-up, δηλαδή ακολουθείτε την δωρεά από την σύλληψη της πρωταρχικής ιδέας μέχρι την ολοκλήρωση, αλλά και την παρακολούθηση το πώς αυτή εξελίσσεται στο βάθος χρόνου. Βεβαίως. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες είναι ξεκάθαρες από την αρχή, από την αξιολόγηση της δωρεάς. Δεν είμαστε απέναντι σε καμία περίπτωση με τους δωρεοδόχους. Θεωρούμε ότι έχουμε κοινό στόχο και εμείς είμαστε αυτοί που φέρνουμε τη χρηματοδότηση και εκείνοι που φέρνουν την γνώση προκειμένου να υλοποιήσουν το έργο. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αστυνόμευση στην υλοποίηση μιας δωρεάς. Είναι διαχειριστής των δωρεών που κάνει. Τις περισσότερες δωρεές τις κάνει μέσω άλλων φορέων, μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων. Πρώτα απ' όλα ελέγχει με πολύ εξονυχιστικό τρόπο και τον ίδιο το φορέα που κάνει την αίτηση και το αίτημα το συγκεκριμένο, το πρόγραμμα το οποίο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί. Παρακολουθεί την εξέλιξη της δωρεάς όσο καιρό γίνεται και παρακολουθεί και εκ των υστέρων το πώς καταλήγει αυτή η δωρεά, πώς αξιοποιείται, πώς χρησιμοποιείται. Οι δωρεές που ανακοινώσαμε χθες ήταν 75. Ένας από τους λόγους που ανακοινώσαμε και την πρωτοβουλία των 100 εκατομμυρίων ευρώ για την κρίση στην Ελλάδα, πέρα από τον προφανή λόγο του να βοηθήσουμε, ήταν και η ελπίδα μας να παρακινήσουμε και άλλους να προσφέρουν οικονομικά σε ανάλογους σκοπούς. Τι είναι αυτό τελικά το οποίο προσλαμβάνει κανείς όταν πλέον δει μια δωρεά ή ένα πλήθος δωρεών να υλοποιούνται και να προσφέρουν πλέον κοινωνικό έργο? Αυτό που μπορώ να σας πω ως εργαζόμενη και ως άνθρωπος στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι ότι θεωρούμε αυτούς εξαιρετικά προνομιούχους από την άποψη ότι έχουμε την τύχη να κάνουμε κάτι που μας γεμίζει με ηθική ικανοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό το να δίνεις. Είναι γεμίζεις. Νιώθεις ότι γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος. Και ίσως γίνεσαι σε ένα βαθμό γιατί πραγματικά κατανοείς τι συμβαίνει γύρω σου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το να μπορείς να βλέπεις στο τέλος της ημέρας ότι κάπως με έναν πολύ μικρό τρόπο, με ένα λιθαράκι, η δουλειά σου, το αποτέλεσμα της εργασίας σου συμβάλλει έστω σε κάποιο βαθμό στο να βελτιωθούν οι ζωές ορισμένων ανθρώπων. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποτελεί τόπο προορισμού, τόπο συνάντησης και τόπο καλλιέργειας του ψυχικού μας κόσμου. Είναι ένα δημόσιο κεφάλαιο και αγαθό που πρέπει να αξιοποιηθεί κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι ευθύνη όλων μας ανεξαιρέτως, σαν Έλληνες, να το αγκαλιάσουμε. Πρέπει όλοι μας, ο καθένας με τον τρόπο του και τις δυνατότητές του, να συνεισφέρουμε για την επιτυχία του μεγάλου αυτού έργου. Ενός έργου που θα αναβαθμίσει τη χώρα μας σε παγκόσμιο επίπεδο, που θα στηρίξει τους θεσμούς μας και θα στηρίξει την ποιοτική αναβάθμιση της υποδομής της Ελλάδας στον 21ο αιώνα. Το χρωστάμε στους προγόνους μας, το χρωστάμε στα παιδιά μας, να βαστίξουμε αναμένη τη φλόγα του πολιτισμού μας. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια βεβαίως στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δουλεύουν για να προσφέρουν αυτό το έργο στο κοινωνικό σύνολο και όχι μόνο αυτούς που βλήθηκαν, παράδειγμα το Ίδρυμα Νιάρχος, αλλά και για όλους αυτούς οι οποίοι προσφέρουν ανιδιωτελώς και μάλιστα διατηρούν μια πολύ πολύ χαμηλή δημόσια εικόνα. Τους ευχαριστούμε και είμαστε δίπλα τους για οτιδήποτε μπορούμε να βοηθήσουμε. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω βεβαίως ότι το κενό εκείνο το οποίο αφήνει το δημόσιο
έρχεται να καλύψει ο ιδιώτης Ευεργέτης. Και πάνω σε αυτό θέλω να ρωτήσω τη δική σας τοποθέτηση και τις δικές σας προτάσεις, αρχίζοντας από τον κύριο Μαρτσέκη. Εγώ ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα μόνον. Πρώτον, ότι το νομοθετικό πλαίσιο που αυτή τη στιγμή ισχύει στην Ελλάδα, δηλαδή το άρθρο 109 του Συντάγματος, ο νόμος 2039 του 39, σε συνδυασμό με το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προστατεύει απόλυτα την βούληση του διαθέτη. Να προστατεύεται η βούληση του διαθέτη. Οποιοδήποτε νομοθέτημα δεν συνάδει με το Σύνταγμα, δεν ισχύει ούτε τοπικά. Πανελλαδικά ισχύουν αυτά που ορίζουμε. Θεματοφύλακα της στήρησης της συνταγματικής διάταξης και του νόμου, ναι, είναι το εφετείο Αθηνών που προστατεύει την τήρηση του διαθέτη σε όλη την Ελλάδα. Γίνεται σαφής. Την πρόταση σας παρακαλώ, γιατί ξέρω ότι έχετε κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση. Οι προτάσεις είναι πρώτον ότι θα πρέπει απαραίτητος πρώτο βήμα, χωρίς νομοθετική, χωρίς να γίνει νόμος του κράτους, με τις ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να γίνει το Εθνικό Μητρώο Κληροδοτημάτων και το Περιφερειακό Μητρώο Κληροδοτημάτων, ώστε να έχετε την ικανοποίηση εσείς, κύριε Μούτσο, κάποια στιγμή να κάνετε μια εκπομπή και να ανακοινώσετε πόσες υποτροφίες θα βγουν από την έρευνα των διαθηκών που θα βγουν στην επιφάνεια. Πόσες υποτροφίες στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, πόσες μελέτες τοπικού ή εθνικού περιεχομένου θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα αυτά. Πιο σύντομα, παρακαλώ, μην πιέζουμε. Και για να ελεγχθεί καταλήγω όλος αυτός ο μηχανισμός, καταλήγω να προτείνω και το έχω προτείνει ήδη, ότι πρέπει να βγει ένα τεύχος στην εφημερίδα της κυβέρνησης χωριστό, το 7ο τεύχος, ναι, όπου θα καταχωρούνται οι ισολογισμοί και οι προϋπολογισμοί των κληροδοτημάτων, ώστε ο κάθε πολίτης, παίρνοντας το ΦΕΚ στα χέρια του, να ξέρει τι γίνεται με τα κληροδοτήματα. Μάλιστα. Και πού μπορεί να αποταλθεί αυτό που είπατε από την αρχή, ώστε να τύχει τις ευεργεσίες του ευεργέτου για την περιοχή του. Κύριε Δημητρόπουλε. Εγώ θα τελειώσω με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Θα πρέπει να λειτουργήσουμε, να φτιαχτεί μετά από μια εθνική καταστροφή οικονομική, το μνημείο, το αγνώστο Ομογενή Ευεργέτη, ως πρότυπο για τις επόμενες γενιές, το Μουσείο της Ελληνικής Διασποράς, ως μια ικανοποίηση αυτών των ευεργετών σε όλα τα πέρα της χώρας. Μια αναγνώριση, ναι. Και θα ήθελα να λέω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε δύο πολύ σημαντικά παραδείγματα πέρα την Ψωροκόστονα, τον επέτη ΟΚΑ, τον ένα βλάχο, ο οποίος βρέθηκε παγωμένος ένα πρωινό ενός χειμώνα και μέσα στο χέρι του, στη χούφτα του, είχε 5 δραχμές και έλεγε για τον έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μάλιστα. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω για τον Πόλη, τον άμεστο δημόσιο λειτουργό του Καποδίστρια, ο οποίος έδωσε όλα τα χρήματα για την δημιουργία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και άλλα, το ονόμασε επωνόματι του πολιτικού του μέτρου. Ενώ τα έδωσε εκείνος, το ονόμασε Καποδίστρια χάρη του καλού του φίλου Καποδίστρια. Κατακλείδι αυτό που λέμε, πρέπει να ακολουθήσουμε το αρχαιολογικό πρότυπο ότι το χρήμα πολύ εμέσαι τη δόξα Οδύς. Γιατί τη σημερινή εποχή τη δόξα πολύ. Το χρήμα παρακαλώ. Το πρόβλημα είναι οι διοικήσεις των κοινοφιλών ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων. Πρέπει λοιπόν να μην ανακατεύεται η πολιτική στους διορισμούς αυτών των διοικήσεων και να βρεθούν τους αρίστους ανθρώπους ή προσωπικότητες που είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν για τη διοίκηση. Εμείς ευχόμαστε από την πλευρά σου όμως, σαν Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, να τραβήξετε κάποια αυτιά. Μήπως τελικά μπορέσουμε, μπορείτε να υποδείξετε αυτούς που πρέπει να τραβήξουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο θέμα αυτών των κληροδοτημάτων θα επανέλθουμε με ειδικά ζητήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που παρακολουθήσατε την εκπομπή αυτή. Την επόμενη εβδομάδα ανοίγουμε ένα κεφάλαιο, έρευνα, τεχνολογία και παιδεία στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο κεφάλαιο με πολύ ειδικούς και ιδιαίτερους καλεσμένους. Καλό βράδυ.